Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορείς να πας με τρίτσι, πες μια τρίτα κάμερα. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα σας. Να σε βοηθήσω, θέλω. Είναι άντα μια ταξίλα, να σε βοηθήσω, θέλω. Μόνο για την καλύτερη διεξαγωγή του σεμιναρίου. Όπως είπε προηγουμένως και η κυρία Ρωμιού, οι κάμερές σας και τα μικρόφωνά σας καλό θα είναι να παραμείνουν κλειστά. Και για τα σχόλιά σας, στα σημεία που θα υποδεικνύουν και οι ομιλήτριες, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή του chat. Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα σεμινάρια μας καταγράφονται. Στην απόψινή μας συνάντηση, ομιλήτριες είναι οι κυρίες Αναστασία Κουμούλα, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, συντονίστρια διευθύντρια του Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων στο Σισμανόγλιο Νοσοκομείο, καθώς και η κυρία Κατερίνα Σοφιανοπούλου, ψυχολόγος, γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεύτρια. Προτού όμως δώσω το λόγο στις ομιλήτριες, παρακαλώ την Αντιπρόεδρο και Επιστημονική Υπεύθυνη του Τομέα Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Κυρία Λασκαρίδου. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Σας καλησπερίζω και εγώ από τα χαρακόμματα, καθότι και εγώ μητέρα τριών παιδιών, τα δύο σε τηλεκπαίδευση. Οπότε το θέμα και οι θεματικές αυτού του πυροφωτικού σεμιναρίου το οποίο επιμελήθηκα είναι πραγματικά βγαλμένο και από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπως ξέρετε, ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, που μας έχουν δοκιμάσει και μας έχουν φέρει να περάσουμε και να ξεπεράσουμε πολλές φορές τα όρια της αντοχής μας και της σωματικής και της ψυχολογικής. Τόσο τους γονείς, τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και την ίδια την κοινωνία.
για να μπορέσουμε να βρούμε ισορροπίες και να βγούμε κάποια στιγμή σύντομα από όλη αυτή την περίοδο πιο δυνατή, χρειάζεται συστράτευση δυνάμεων. Χρειάζεται συστράτευση δυνάμεων και να ξέρουμε και πού βαδίζουμε. Ο σκοπός λοιπόν αυτού του επιμορφωτικού κύκλου είναι να αντιμετωπίσει το θέμα της τηλεκπαίδευσης από όσο το δυνατόν γίνεται σφαιρική, μια σφαιρική αντιμετώπιση. Τόσο τα κομμάτια της ψυχολογικής υγείας των παιδιών, τα οποία όλοι έχουμε δει πόσο έχει επηρεάσει και η πανδημία και οι επιπτώσεις της ίδιας της τηλεκπαίδευσης, και πώς μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και όσους ασχολούμαστε πιο άμεσα με τα παιδιά. Ο σκοπός λοιπόν είναι και να θέσουμε ερωτήματα και προβληματισμούς, αλλά και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις και για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπρος προς την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε το χρόνο από τις σαφώς πολύ άσχολες και πιεσμένες ζωές σας για να παρακολουθήσετε αυτό το σεμινάριο, καθώς και όλους μας που μας στείλατε τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια σας. Θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού κύκλου να τις απαντήσουμε και τις λαμβάνουμε υπόψη μας από τη μία συνεδρία στην άλλη, έτσι ώστε ο κάθε ομιλητής να προσπαθεί το δυνατόν να απαντάει σε περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους εκλεκτούς συναδέλφους που και σήμερα και στις υπόλοιπες συναντήσεις δέχτηκαν να συνδράμουν σε αυτή τη πολύ σημαντική πρωτοβουλία που πιστεύω ξεκινάει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και ο λόγος στους ομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα, ξεκίνα. Να πω μόνο και εγώ να σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ τιμητική και ευχαριστούμε το Ίδρυμα Λασκαρίδη και ιδιαίτερα την Κατερίνα Λασκαρίδη που μας κάλεσε και με θυμήθηκε μετά από τόσα χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Θα ξεκινήσει η Κατερίνα Σοφιανοπούλου, θα κάνει μια μικρή εισήγηση. Θα συνεχίσω εγώ, θα το ρυθμίσουμε, θα δείτε πώς θα πάει η κουβέντα μας. Να καλησπερίσω κι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Κατερίνα τη Λασκαρίδου προσωπικά, αλλά και το Ίδρυμα, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτός ο κύκλος που απευθύνεται και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς είναι κάτι που σίγουρα όλοι το έχουμε ανάγκη και είναι μια πολύ ωραία αφορμή όλοι μαζί να έρθουμε κοντά και να είμαστε έτσι μια μεγάλη ομάδα που μπορούμε να συζητήσουμε έτσι, και να επικοινωνήσουμε. Και από την πλευρά μας έτσι σήμερα και με πολύ χαρά και αγάπη έτσι θέλαμε έτσι να δώσουμε έτσι μια εικόνα και να δούμε πώς μπορούμε όντως να υποστηρίξουμε λίγο περισσότερο έτσι πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας για να μπορέσουμε μετά να υποστηρίξουμε και να ενδυναμώσουμε τα παιδιά. Οπότε έτσι να ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτήκαμε έτσι για αρχή να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε, πώς είναι τελικά τα πράγματα και στη συνέχεια να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε έτσι κάποιους τρόπους, πιο πολύ από συζήτηση, να συζητήσουμε μαζί και να δούμε ποιους τρόπους θα μπορούσαμε καλύτερα έτσι να χρησιμοποιήσουμε για να μπορούμε να στηρίξουμε και εμάς και τα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι έτσι, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στο τι γίνεται στο εξωτερικό και από τις μελέτες έτσι, που αρχίζουν να δημοσιεύονται σε σχέση με την περίοδο αυτή της καραντίνας και του κορονοϊού, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι όλη αυτή η κατάσταση όσον αφορά τα παιδιά, δηλαδή και η καραντίνα, δηλαδή η παραμονή στο σπίτι, αλλά και η μοναξιά που βιώνουν τα παιδιά, σε συνδυασμό και με την κοινωνική, με τη μειωμένη κοινωνική επαφή, σχετίζονται έτσι, με την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Πολλά παιδιά εμφανίζουν συμπτώματα άγχους και συμπτώματα κατάθλιψης. Και είναι λογικό αν αναλογιστούμε πόση μεγάλη αλλαγή είναι στη ζωή αυτών των παιδιών, που είναι παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη να παίξουν, να αναστραφούν με φίλους, με συνομιλίκους, να μάθουν, να εξερευνήσουν, να γελάσουν, να τσακωθούν, έτσι. Κυρίως να ζήσουν. Και είναι λογικό πως όλη αυτή η κατάσταση έχει επηρεάσει σίγουρα και εμάς τους μεγάλους, αλλά και για τα παιδιά. Έτσι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
Και φαίνεται, έτσι, και αυτό που έτσι, τονίζουν οι συγγραφείς συγκεκριμένης μελέτης, είναι μια μελέτη που έγινε, τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν τώρα, το Γενάριο του 2021, και πήραν ένα πολύ μεγάλο δείγμα από παιδιά που ζουν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Και είχε ενδιαφέρον, διότι βρήκαν ότι τα παιδιά της Ισπανίας αναφέρουν, εμφανίζουν πολύ περισσότερα συμπτώματα άγχους, και οι γονείς επίσης. Και αυτό γιατί φαίνεται, γιατί μάλλον αυτό σχετίζεται με το πόσο αυστηρά είναι τα μέτρα. Δηλαδή στην Ισπανία φαίνεται ότι τα μέτρα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με την Ιταλία και την Πορτογαλία. Και πιο συγκεκριμένα, πριν το διάστημα που δημοσιεύτηκε, που έγραφαν οι συγγραφείς τη μελέτη, τα παιδιά μπορούσαν να βγαίνουν μόνο για μία ώρα έξω, έτσι στην Ισπανία, μόνο με ένα παρουσία ενός γονιού και μόνο. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί αυτό έχει επιδράσει αρνητικά στη δική τους έτσι, ψυχική υγεία και γιατί μπορούν να εμφανίζουν μεγαλύτερη επιδείνωση. Και είναι πολύ λογικό όλη αυτή η κατάσταση, έτσι, που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλες σχεδόν τις χώρες, κυρίως επιδρά πάρα πολύ στους γονείς. Πολλοί γονείς έχουν χάσει τη δουλειά τους, ορίζονται οικονομικά, έτσι, αυτό μπορεί να έχουν, έτσι, είτε να έχουν νοσήσει κάποιος δικός τους ή να περνάνε έτσι από όλο αυτό. Θέλω να πω ότι και για τους γονείς και για τους ενηλίκους γενικότερα είναι μια πάρα πολύ απαιτητική περίοδος και είναι λογικό όλο αυτό το στρες να έχει παρέμβει στο πώς εκείνοι έτσι, διαχειρίζονται καταστάσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά δύο γονείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε αυτό το διάστημα και μου λέει η μαμά, «Μα ο άντρας μου ήταν τόσο ήρεμος, τόσο... δεν είχαμε τσακωθεί», λέει, «ποτέ». Και τώρα τσακώνεται συνέχεια με το παραμικρό, έχει γίνει ευερέθιστος. Και μου λέει και εγώ το παρατηρώ στον εαυτό μου. Αμέσως με το παραμικρό εκνευρίζομαι, θυμώνω, αγχώνομαι. Θέλω να πω ότι είναι λογικό να περνάμε εμείς οι μεγάλοι από όλο αυτό και λογικό αυτό να έχει επίπτωση στον τρόπο που σχετιζόμαστε με τα παιδιά, στο πώς απορροφάμε τους δικούς τους κραυγασμούς, στο πόσο μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί και να είμαστε τέλος πάντων όπως πριν. Και αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τα παιδιά, είναι λογικό και αυτό μετά να επηρεάζει αντίστοιχη συστηματική κατάσταση. Και φαίνεται ότι οι γονείς οι οποίοι αναφέρουν ότι αγχώνονται πολύ αυτό το διάστημα, είναι πολύ παραπάνω, είναι ότι αυτός έτσι, να είναι ένας παράγοντας έτσι, που επιδράει και στα παιδιά. Δηλαδή, πιο πολλά παιδιά με συμπτώματα άγχους εμφανίζονται σε οικογένειες που οι γονείς επίσης έχουν πολύ άγχος. Και τέλος, έτσι, αυτό που έτσι, κρατάω έτσι, από αυτή την έρευνα είναι το κομμάτι της ψυχοεκπαίδευσης. Πόσο σημαντικό είναι δηλαδή στα παιδιά με έναν τρόπο και με μια γλώσσα κατανοητή να μπορέσουμε να δώσουμε την πληροφορία του τι ακριβώς συμβαίνει με έναν τρόπο που τα παιδιά τα κάνουν να νιώθουν ασφάλεια και ότι είμαστε εδώ και τα στηρίζουμε και είμαστε μαζί τους όλο αυτό και μπορούμε να αντέξουμε αυτήν την αβεβαιότητα. Γιατί το μεγαλύτερο στοίχημα αυτήν την περίοδο είναι αυτό για τα παιδιά. Να βρούμε τρόπο να αντέξουμε όλο αυτό το οποίο μας συμβαίνει. Κυρία Σοφιανοπούλου, συγγνώμη που διακόπτω, επειδή στο chat κάποιοι μας λένε ότι δεν σας ακούνε τόσο δυνατά, λίγο πιο δυνατά αν είναι εφικτό. Λίγο πιο δυνατά, ναι, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Με συμπαρασύρει το θέμα και πέφτει ο τόνος της φωνής μου, όντως. Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλει και η κυρία Κουμούλα έτσι εδώ να μας πείτε λιγάκι τι γίνεται και στα ελληνικά δεδομένα. Έτσι, τι βλέπετε και εσείς από την εμπειρία σας και την κλινική σας πράξη. Λοιπόν. Εγώ, όπως ακούσατε, δουλεύω στο Σεισμανόβλιο. Έχουμε ένα τμήμα για παιδιά και εφήβους με ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα. Και αυτό τον καιρό της πανδημίας έχουμε κάνει μερικές έτσι, σημαντικές, νομίζω, παρατηρήσεις. Να χωρίσουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύμα, γιατί είναι πολύ διαφορετικές οι αντιδράσεις και οι επιπτώσεις που είχε όλη αυτή η κατάσταση στους ανθρώπους. Στην πρώτη φάση, λοιπόν, της πανδημίας, στο πρώτο κύμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και στην πρώτη καραντίνα, υπήρξε έτσι μια απόλυτη σιγή στο τμήμα μας.
Είχαν σταματήσει τα εξωτερικά ιατρία να λειτουργούν. Ήμασταν εκεί όμως για να δεχτούμε παραπομπές, τηλεφωνήματα, εκκλήσεις για βοήθεια είτε των ασθενών μας, είτε νέων ασθενών ή άλλων που τυχόν ήθελαν κάποια παρέμβαση. Δεν χτύπησε ούτε μία φορά το τηλέφωνο. Εκπληκτικό αυτό. Απόλυτη σιγή. Νομίζω ότι αυτό, την ίδια παρατήρηση έχουν κάνει και οι άλλες αντίστοιχες δομές παιδοψυχιατρικές. Ο κόσμος μαζεύτηκε. Η οικογένεια μαζεύτηκε στο σπίτι. Είχαν την ευκαιρία να μείνουν όλοι μαζί και να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματά τους μόνοι τους. Ίσως και λίγο φόβο στην αρχή είχε επικρατήσει, το οποίο δεν βλέπουμε σήμερα όμως να ισχύει. Πέρασε λοιπόν αυτή η περίοδος, ανοίξαμε, επανήλθαμε. Αρχίσανε να εμφανίζονται τα ίδια προβλήματα που είχαμε και πριν από την πανδημία. Δηλαδή, οι παραπομπές αφορούσαν προβλήματα γενικά, όχι ειδικά και καθόλου σχετικά. Δεν είχαμε κανένα τηλέφωνο ή κανένα αίτημα που να αφορά συναισθηματικές αλλαγές ή επιδράσεις από όλη αυτή την κατάσταση, από την πανδημία. Αυτό ήταν, μας έκανε εντύπωση, η αλήθεια είναι. Οι γονείς ζητούσαν εξέταση των παιδιών για τα συνηθισμένα προβλήματα, γιατί δεν τα καταφέρνει καλά στα μαθήματα, γιατί είναι πολύ ζωηρός και ανυπάκος, γιατί έχει άγχος επίδοσης και όλα αυτά τα συνηθισμένα για τα οποία απευθύνονται σε εμάς. Αυτό που δεν άλλαξε και συνεχίστηκε με τον ίδιο ακριβώς ρυθμό ήταν οι παραπομπές για τα πολύ σοβαρά προβλήματα, αυτά για τα οποία τα παιδιά, οι έφηβοι μάλλον, χρειάζονται νοσηλεία. Αυτό συνεχίστηκε κανονικά χωρίς καμία αλλαγή. Και έτσι ξαφνιαστήκαμε κι εμείς, για να λέμε την αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση, να μην έχουν αναπτύξει κάποιο άγχος ή και οι γονείς να μην ανησυχούν για άλλα πράγματα. Στη συνέχεια αρχίσαμε τώρα, είμαστε στο δεύτερο τρίτο, δεν ξέρω πώς να το πω, κύμα αυτής της κατάστασης. Συμμετέχουμε σε μία μελέτη, η οποία είναι πανελλαδική και αποτελεί ένα κομμάτι μιας διεθνούς μελέτης, αλλά γίνεται στην Ελλάδα από διάφορα κέντρα, παρόμοια με το δικό μας, σε όλη την Ελλάδα και στην επαρχία, δηλαδή στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπάρχουν παιδοψυχιατρικά τμήματα. Και εμείς στην πρώτη φάση της πανδημίας και στην πρώτη καραντίνα δεν συμμετείχαμε στη μελέτη για κάποιους λόγους που είναι δική μας εσωτερική. Όμως είδαμε τα αποτελέσματα αυτής της φάσης και πράγματι συμπίπτουν με τις δικές μας παρατηρήσεις, ότι πολύ ήπιες οι αλλαγές που επέφερε αυτή η κατάσταση, πολύ λίγες περιπτώσεις που χρειάστηκε κανείς να ζητήσει βοήθεια και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις είχαμε και καλύτερη ψυχολογική κατάσταση των παιδιών από ό,τι πριν. Μιλάμε για την πρώτη φάση. Τώρα είμαστε στο δεύτερο κύμα. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει το δεύτερο μέρος αυτής της έρευνας. Έχουμε χορηγήσει τα ίδια ερωτηματολόγια σε γονείς και παιδιά. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία. Έχουν κάποια πράγματα ενδιαφέρον. Αλλά ξέρετε, ίσως η γενική παρατήρηση είναι ότι σε σχέση με αυτά που είπε και η Κατερίνα πριν, η Κατερίνα Σοφιανοπούλου, και με τις άλλες χώρες, είναι ότι στην ουσία η δικιά μας η καραντίνα, η δεύτερη τουλάχιστον, δεν ήταν και τόσο πραγματική καραντίνα. Επομένως, τα παιδιά δεν περιορίστηκαν και τόσο πολύ, ούτε και οι οικογένειες τόσο πολύ. Το σχολείο ήταν το κάτι το διαφορετικό, το εντελώς καινούριο για τα παιδιά, αλλά τα παιδιά κυκλοφορούν, είναι έξω, βγαίνουν βόλτες, πηγαίνουν στα πάρκα, έστω και λίγο. Δεν είναι τόσο τρομακτική η αλλαγή. Και έπειτα είχαμε την τύχη εμείς, δουλεύοντας σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στα βόρεια προάστια, να έχουμε τα κοινωνικο-οικονομικά έτσι,
στρώματα τα οποία απευθύνονται σε εμάς είναι μάλλον από μέσα προς ανώτερα, που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις, και αυτό το είδαμε και μέσα από το ερωτηματολόγιο, οι οικονομικές δεν ήταν σημαντικές στις οικογένειες. Και αυτό είναι μια παράμετρος που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Είχαμε δηλαδή ανθρώπους που να χάσουν τη δουλειά τους ή να κινδυνεύουν να χάσουν την ευμάρεια στην οποία ζούσαν μέχρι τώρα. Οπότε αυτό δεν επηρέασε στη συνέχεια και τα παιδιά. Επομένως, αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός παράγοντας. Δεν είναι η ίδια η επίπτωση όλης αυτής της κατάστασης σε μια οικογένεια που ζει στην Κηφισιά, για παράδειγμα, με μια οικογένεια που ζει στο κέντρο της Αθήνας, ένα μικρό διαμέρισμα και δεν έχει τρόπους διαφυγής. Τα παιδιά προσαρμόστηκαν αρκετά εύκολα. Βέβαια, αυτό είναι γνωστό για την... Δεν ξέρω αν, Κατερίνα, τα πεις μετά αυτά για την χρήση των μέσων και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω να συνεχίσεις και θα πάρω το λόγο στη συνέχεια πάλι εγώ. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Τότε έτσι λιγάκι να επανέλθουμε και σε αυτό, έτσι να σας αναφέρω ότι, όπως είπε και η κυρία Κουμούλα, στην πράξη φαίνεται ότι έτσι, πολλοί γονείς έχουν ζοριστεί και το ίδιο τα παιδιά. Πολλοί γονείς αναφέρουν ότι έχουν πολύ εκνευρισμό, γίνονται επιθετικά. Αμάν με αυτή την οθόνη, είναι κολλημένες αυτήν την οθόνη, παίζουν όλη μέρα video games. Πολλοί αναφέρουν ότι δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι. Κυρίως σε φίβους, είναι κολλημένοι, έτσι, κλείνονται στο δωμάτιό τους. Οι άλλοι λένε δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτή η αντίδραση και δεν είμαστε πια χαρούμενοι. Και βλέπουμε όχι με παιδιά που μπορεί προηγουμένως να είχαν κάποιες δυσκολίες, να ήταν, είτε να εκδήλωναν κάποια χώδια διαταραχή, είτε να έχουν υπερκινητικότητα, είτε στο φάσμα του αυτισμού, που εκεί βλέπουμε ότι τα πράγματα μάλλον έχουν δυσκολέψει περισσότερο, αλλά και σε παιδιά που πριν δεν εμφάνιζαν κάποιο άγχος, τώρα σαν να είναι πιο ευερέθιστα, όπως λέμε, δηλαδή να χώνονται λίγο πιο πολύ, να εκνευρίζονται λίγο πιο εύκολα, που φαίνεται ότι όλο αυτό συνάδει με την εικόνα που μας δίνουν και έρευνες από άλλες χώρες και έχει να κάνει με όλο αυτό το οποίο περνάμε, με τις συνεχόμενες αλλαγές, άνοιξα τα σχολεία, έκλεισαν τα σχολεία, θα ανοίξει αυτό, θα ανοίξει το άλλο, θα κάνουμε Πάσχα, θα κάνουμε Χριστούγεννα, θα κάνουμε διακοπές, μπορούμε να μετακινηθούμε σε Δήμο, δεν μπορούμε, δηλαδή είναι τόσες πολλές οι αλλαγές με τις οποίες πρέπει να συμβαδίσουμε και κυρίως και πάνω από όλα το ότι τα παιδιά δεν έρχονται σε επαφή με τους συνομιλίκους, που είναι πάρα πολύ βασικό. Νομίζω ότι όλα αυτά δικαιολογούν πολλά από αυτά τα συμπτώματα που μπορεί και εσείς να βλέπετε στα δικά σας παιδιά. Οπότε, προτείνω να μην σταθούμε περισσότερο εδώ, ώστε να μπούμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ψυχική ανθεκτικότητα. Το οποίο, τι ακριβώς σημαίνει. Ψυχική ανθεκτικότητα σημαίνει τι είναι αυτό που έχω ανάγκη και πώς μπορώ μέσα σε αυτή τη συνθήκη που βρίσκομαι να καλύψω αυτή μου την ανάγκη. Έχω ανάγκη να δω τους φίλους μου. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Μπορώ να τους πάρω τηλέφωνο. Μπορούμε να πάμε για μια βόλτα έξω να περπατήσουμε. Έχω ανάγκη, μου έχει λείψει, μου έλεγε μια μαμά, μου έχει λείψει, θέλω να βγω με τις φίλες μου ένα βράδυ για ένα ποτό. Μου έχει λείψει αυτό. Okay. Πώς αυτό μπορεί να γίνει? Να βγούμε, είτε να κάνουμε μια βιντεοκλήση, να βάλουμε ένα ποτήρι κρασί έτσι, και να μιλήσουμε. Ή να πάμε η μία στο Δήμο της άλλης ή κάπου να βρεθούμε μαζί, να πάμε μία βόλτα και να κρατήσει, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς τα παιδιά. Ή αντίστοιχα, ο μπαμπάς να κάνει κάτι το οποίο έχει ανάγκη, να κρατήσει η μαμά τα παιδιά. Θέλω να πω ότι σε αυτό και ερχόμαστε στο πρώτο και βασικό. Πριν μιλήσουμε για τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε εσείς, είτε στο ρόλο σας ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως άνθρωποι, πώς μπορείτε μέσα σε αυτή τη συνθήκη που συνεχίζετε και έχει κουράσει και μας έχει αγχώσει και μας έχει πιέσει πολλές φορές, πώς μπορείτε σε αυτό το διάστημα να καλύψετε τις ανάγκες σας.
Είτε αυτό είναι να δείτε φίλους, είτε αυτό είναι να ασκηθείτε, να κάνετε σωματική άσκηση, είτε αυτό είναι να βγείτε, οτιδήποτε. Γιατί για να στηρίξουμε τα παιδιά, πώς λέμε και στα αεροπλάνα, πρώτα φοράει ο γονιός τη μάσκα και ύστερα βάζει τη μάσκα στα παιδιά. Πρώτα λοιπόν εμείς πρέπει να πάρουμε οξυγόνο και ύστερα τα παιδιά. Πρώτα εμείς πρέπει να στηριχτούμε και να είμαστε καλά, για να μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά, να απορροφήσουμε την έντασή τους και να τα στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη φάση. Οπότε, το πιο σημαντικό, το οποίο το λένε και οι έρευνες, έτσι και εδώ να σας αναφέρω, πάλι να αναφέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έρευνα, μπορείτε να την ξέρετε, νομίζω πριν από 2-3 χρόνια, ήταν από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ήθελαν να διερευνήσουν τι είναι αυτό που τους ανθρώπους κάνει ευτυχισμένους. Και είχαν πάρει ομάδες φοιτητών που τους παρακολουθούσαν από τα 20 τους μέχρι τα 90, για 70 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η πιο μακροχρόνια μελέτη στο τομέα της ψυχολογίας. Και τι είδανε? Ενώ ρωτούσαν έτσι τους φοιτητές, τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θα σας κάνει ευτυχισμένους, οι φοιτητές έλεγαν, φαντάζεστε, τα λεφτά, να γίνω γνωστός, να έχω φήμη κτλ. Και στην πορεία της ζωής τι είδαν? Ότι αυτός ο παράγοντας που συμβάλλει στο να είναι ως, ας πούμε, πώς το λένε, παράγοντας καλής υγείας, τι ήταν? Οι σχέσεις μας. Οι ερωτικές, οι φιλικές, οι συγκινικές, οι οικογενειακές, οι αδερφικές, οι σχέσεις μας. Αυτό είναι που μας κρατάει. Και όσο δύσκολη συνθήκη περνάμε, όσο δύσκολα και είναι τα πράγματα, το δίκτυο που έχουμε διαμορφώσει, οι φίλοι μας, οι άνθρωποι μας, είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, μην απομονώνεστε όσο μπορείτε. Μιλήστε με τους φίλους σας. Φτιάξτε ομάδες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Συζητήστε πράγματα, θα δείτε ότι δεν είστε μόνοι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περνάτε μόνοι εσείς, δεν είναι μόνο το δικό σας παιδί που μπορεί να ζορίζεται και να εμφανίζει μια συμπεριφορά. Δεν είστε μόνοι που μπορεί να μην νιώθετε καλά αυτό το διάστημα και να είστε πιεσμένοι και να είστε αγχωμένοι. Δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και αυτό έτσι είναι σημαντικό να μην το ξεχνάτε και να δίνετε στον εαυτό σας αυτό το χώρο, να το φροντίζετε, να του δίνετε ένα διάλειμμα, να χαλαρώνει, ακόμα και αν αυτό είναι 10 λεπτά τη μέρα. It's okay. Και 10 λεπτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί για να περάσουμε χρόνο, ποιοτικό χρόνο που θα δούμε μετά και με τα παιδιά, χρειάζεται πρώτα να μπορούμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό μας. Να τον ακούσουμε, να δούμε τι ανάγκη έχει και με αφορμή αυτό που συζητάμε, σκεφτείτε τώρα, όσο τα λέμε. Ποιες είναι οι ανάγκες, τι έχετε ανάγκη αυτό το διάστημα, τι είναι αυτό που σας έχει λείψει. Ώστε μετά να δούμε πώς μπορούμε να βοηθούμε. Και ξέρουμε ότι για τα παιδιά το πιο σημαντικό, ό,τι και να προτείνουν οι ειδικοί, ο φίλος μας, ο τάδε, η εκπαιδευτική, πάνω από όλο αυτό που χρειάζονται τα παιδιά είναι η σχέση. Το να είμαστε εκεί μαζί τους, να μπορούμε να τους ακούμε, να μπορούμε να επικυρώνουμε το συνέστημά τους, να είμαστε εκεί. Και όταν περνάμε χρόνο μαζί, να περνάμε χρόνο μαζί. Δεν παίζουμε κι εγώ, είμαι στο κινητό και απαντάω, είμαι εδώ μαζί σου, παίζουμε μαζί. Και σε ακούω και σε νιώθω και σε αποκράζομαι. Ο ποιοτικός χρόνος λοιπόν έχει να κάνει με ακριβώς αυτό. Είναι πολύ προτιμότερο, ας πούμε, είχα μια οικογένεια που οι γονείς δουλεύουν μέχρι τις 7 και περνάνε χρόνο με τα παιδιά που είναι μικρά μόνο 7 με 9, γιατί 9 η ώρα πρέπει να κοιμηθούν για να ξυπνήσουν το πρωί για τηλεκπαίδευση κτλ. Αυτό όμως το 2ωρο μπορεί να ήταν λίγος χρόνος, αλλά ήταν αρκετός αν όντως εκείνη την ώρα ήταν εκεί με τα παιδιά. Πολλές φορές σε αυτή η οικογένεια έλεγαν, ας πούμε, οι γονείς, μα δεν μπορώ και δουλεύω μέχρι 7 και θέλω μετά να χαλαρώσω και κάνει φασαρία ο ένας και ο άλλος θέλει αυτό και ο άλλος δεν μπορεί να κοιμηθεί και γίνεται ένας χαμός στο σπίτι. Αυτό το 2ωρο είναι το 2ωρο που περνάμε τα παιδιά. Και μου είπε η μαμά μετά, λοιπόν, μου λέει, ξέρετε τι κατάλαβα, ότι αυτό το 2ωρο δεν είναι η ώρα να χαλαρώσω. Είναι η ώρα που γίνομαι μαμά. Και όντως, με το που αυτό το 2ωρο έλεγε και δεν είναι ότι θα χαλαρώσω, θα κάτσω μαζί με τα παιδιά και θα παίξω με τα παιδιά και θα χαλαρώσω με τα παιδιά. Άλλαξε πάρα πολύ το πώς τα παιδιά νιώθαν. Τις εντάσεις, τις εκρήξεις,
Φυσικά του βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε, ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά. Και να μένουμε συνδεδεμένοι με τους παππούδες, με βιντεοκλήσεις, με άλλους συγγενείς, έτσι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και, πολύ σημαντικό, τα παιδιά ρωτάνε. Είχα ένα πιτσιρικά εδώ τις προάλλες και μου έλεγε: «Κυρία, δεν μπορώ, θέλω να γράψω ένα γράμμα στο Θεό, να του παρακολουθώ γιατί γίνεται αυτή η κατάσταση και γιατί δεν κάνει κάτι και γιατί πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι». Και του λέω: «Γράψε, γράψε ένα γράμμα». Και γράφει γράμμα. «Αγαπητέ Θεέ, σε παρακαλώ, εσύ που είσαι Θεός, κάνε κάτι. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και στενοχωριέμαι. Και ξέρω, γιατί δεν κάνεις κάτι και όλα». Θέλω να πω ότι σε αυτό το παιδί του έλειπε η ενημέρωση. Άκουγε στις ειδήσεις τόσα κρούσματα, άνθρωποι πεθαίνουν, διασωληνωμένοι. Τα λέω και πραγματικά το ζω και εγώ, δηλαδή αυτό, διασωληνωμένους και τα κρούσματα. Και όλη αυτή η έκθεση δημιουργεί στα παιδιά τα οποία έχουν και μία περιορισμένη, ας το πούμε, όχι περιορισμένη. Δεν έχουν τις γνωστικές δεξιότητες που έχουν οι μεγάλοι. Δεν μπορούν να σκεφτούν τα πράγματα όπως τα σκέφτονται οι μεγάλοι. Τα βλέπουν μέσα από το δικό τους πρίσμα, μέσα από το στάδιο της εγωκεντρικότητας που περνάνε τα παιδιά και τα ερμηνεύουν με βάση τα δικά τους δεδομένα. Και όλο αυτό προκαλεί μια τρομερή ανασφάλεια. Τι γίνεται, θα πεθάνω κι εγώ, θα πεθάνεις κι εσύ μαμά, κι εσύ μπαμπά. Τι γίνεται. Αν κάθε μου και δώσουν μια πληροφόρηση ότι αυτό συμβαίνει και εμείς για να είμαστε ασφαλείς θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό και χρειάζεται αυτό να το αντέξουμε. Ναι, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει ο κορονοϊός. Ναι, δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Αλλά έλα να δούμε στο τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εδώ μαζί παρέα και πώς μπορούμε αυτό να το αντέξουμε. Δηλαδή να δώσουμε την πληροφορία αλλά με έναν τρόπο που να είναι κατανοητό στα παιδιά σαφής και να έχει ένα επιδοφόρο μήνυμα. Ναι, πεθαίνουν άνθρωποι, αλλά είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που αρρωσταίνουν. Οι οποίοι αυτοί που αρρωσταίνουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που το κολλάνε. Και πολύ πιο σπάνιο αυτό να συμβεί και στα παιδιά. Πολύ, πολύ λιγότερα παιδιά θα αρρωστήσουν, θα μπουν στο νοσοκομείο. Να δώσουμε αυτή την πληροφορία. Και το μήνυμα ότι για να είμαστε ασφαλείς, θα κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Και είμαστε εδώ για σένα. Και πολύ σημαντικό η καθημερινή ρουτίνα. Έτσι, να έχουν τα παιδιά την ώρα που θα ξυπνήσουν, θα κοιμηθούν, την ώρα που τρώνε. Η ρουτίνα προσφέρει μια σταθερότητα. Και σε όλο αυτόν τον κόσμο το να σταθεί, έτσι, δημιουργεί μια αίσθηση ότι okay, το πρόγραμμά μου συνεχίζεται. Η ρουτίνα τα κάνει να νιώθουν μια ασφάλεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πώς να διαχειριστούν το άγχος. Πολλοί έτσι γονείς ρωτήσατε έτσι τα ερωτηματολόγια τι να κάνουν για να διαχειριστούν το άγχος τους. Τα ρωτάνε. Πώς νιώθεις. Σε βλέπω αναστατωμένο, σε βλέπω έτσι θυμωμένο, σε βλέπω τι συμβαίνει, μίλησέ μου. Να νιώσουν τα παιδιά ότι ακούμε το συναισθημά τους και να ακουμπήσουν τις σκέψεις τους. Ναι, με θυμώνει αυτό. Να μπορούμε εμείς να τα ακούσουμε και να απαντήσουμε πάνω σε αυτό. Αν χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να τους βοηθήσουμε στο δικό τους άκουση, να τα ακούμε, να συζητάμε, να είμαστε εκεί. Και να μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε και να τα πλαισιώσουμε. Να χαλαρώνουμε μέσα στη μέρα. Έτσι, μια άλλη οικογένεια τους πρότεινε έτσι το βράδυ πριν κοιμηθούν, στη ρουτίνα του ύπνου, να κατεβάσουν έτσι ένα πλικίσιο και να κάνουν αναπνούλες μαζί. Δυσπνέω, κρατάω για λίγο και μετά εκπνέω. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί επιτέλους γονείς και παιδιά είχαν κοινό χρόνο, όχι να τακώνονται, αλλά να χαλαρώνουν. Και να περνάνε χρόνο πιο ήρεμοι. Χαλαρή. Μικρά τέτοια δηλαδή πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ τη ρουτίνα και την καθημερινότητα. Και σε παιδιά έτσι που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή παιδιά που μπορεί να έχουν έτσι κοινωνικού τύπου δυσκολίες, μου κάνει πάρα πολύ κοινωνικές ιστορίες. Δηλαδή, γράφουμε τι είναι αυτό που ακριβώς συμβαίνει και δίνουμε έτσι μια αίσθηση, δίνουμε την πληροφορία με έναν τρόπο που να είναι κατανοητό και την ελπίδα. Και αυτό είναι κάτι που θα τελειώσει. Είμαστε παιδάκια. Μια ασφάλεια πάνω σε αυτό. Μέχρι εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε, κυρία Κουμούλα, να σχολιάσετε κάτι, να πριν προχωρήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε και για τους εκπαιδευτικούς. Σε όλο αυτό, θα ήθελα να σχολιάσω μερικά θέματα.
Κυρίως με αφορμή κάποιες παρατηρήσεις που κάνουν οι γονείς των εφήβων και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ δίκιο. Λέει μία μητέρα, η κόρη μου νομίζω η γιος, δεν θέλει να με βλέπει. Ή ότι δεν θέλουν εμάς τα παιδιά, θέλουν τους φίλους τους. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, έτσι είναι. Αλίμονο αν συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Αλίμονο αν ο έφηβος ήταν κολλημένος στους γονείς και δεν είχε ενδιαφέρον για φίλους. Προφανώς έχουν ανάγκη τους φίλους τους και προφανώς επικοινωνούν με τους φίλους. Δεν έχει σημασία που δεν τους βλέπουν όσο θα θέλανε ή που μιλάνε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι επικοινωνία. Και μην ξεχνάμε ότι και πριν από την πανδημία και τις καραντίνες και όλα αυτά που περνάμε, κυρίως έτσι επικοινωνούσαν οι έφηβοι. Αυτός είναι ένας πολύ προσφυλής και εν γέννη αποδεκτός τρόπος επικοινωνίας. Μην τον υποτιμούμε, επειδή εμείς οι παλιότεροι, οι μεγάλοι, τέλος πάντων και οι λιγότερο μεγάλοι από μένα, έχουν συνηθίσει και με έναν διαφορετικό τρόπο και μόνον αυτόν. Τα παιδιά, οι έφηβοι, μια χαρά τα πάνε με τους φίλους τους διαδικτυακά. Και νομίζω είναι συνεχώς σε επικοινωνία, άρα δεν τους χάνουν τους φίλους τους. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα και είναι σοβαρό και πρέπει να ασχοληθεί κανείς και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι στα παιδιά που δεν έχουν κοινωνικές δεξιότητες και δεν έχουν φίλους. Για αυτά τα παιδιά, για αυτούς τους εφήβους, η καραντίνα είναι αφόρητη. Γιατί την μοναδική ευκαιρία που είχαν να πάνε στο σχολείο, να συναντήσουν έστω και για λίγο κάποιους φίλους, να μπουν έστω και περιφερειακά μέσα σε μία παρέα, δεν την έχουν πια αυτή την ευκαιρία. Και υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ μοναχικά και πολύ απομονωμένα μέσα στο σπίτι. Γι' αυτά πρέπει οι γονείς να ανησυχούν και θα πρέπει να απευθύνονται στους ειδικούς, να δουν τι τρέχει, γιατί δεν μπορούν τα παιδιά τους. Γιατί σε αυτά τα παιδιά η επίδραση, οι επιπτώσεις είναι πολύ σοβαρές. Θα έλεγα για τους άλλους είναι κάτι περαστικό και οι άνθρωποι έχουν την δύναμη και την ικανότητα δηλαδή να ξεπερνάνε τις δύσκολες καταστάσεις. Θα βγούμε από αυτό, δεν θα μείνουμε για πάντα. Θα το θυμόμαστε σε μια μεγάλη, σαν μια μακρινή ανάμνηση. Θα κάνουμε και πλάκες, θα κάνουμε και καλαμπούρια, θα λέμε και ανέκδοτα για την καραντίνα που έχουμε περάσει, όπως λέμε και τώρα, έτσι. Και αυτός είναι ένας πολύ υγιής μηχανισμός άμυνας, να μπορείς να κάνεις χιούμορ με τις δυσκολίες. Αλλά για τα παιδιά, υπάρχουν όμως κάποια παιδιά που πράγματι υποφέρουν πάρα πολύ. Ή άλλα παιδιά που έχουν υπερβολικό άγχος. Δεν το αποκτήσανε τώρα με την καραντίνα και με την πανδημία. Τα παιδιά αυτά είχαν την τάση να αντιδρούνε με άγχος σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτά τα παιδιά είναι πολύ ζορισμένα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση που περνάνε. Πιθανόν αυξάνονται τα προβλήματά τους και τα συμπτώματά τους, αν θέλετε, του άγχους. Σε αυτά τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν οι γονείς να ζητάνε βοήθεια από τους ειδικούς. Για τα άλλα, εντάξει, νομίζω όλες οι οικογένειες βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίζουν. Τώρα, αν δεν έχουν και πολύ όρεξη να μιλάνε οι έφηβοι στους γονείς τους, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάποια στιγμή θα μιλήσουν, θα πεινάσουν, θα βγουν από το δωμάτιο. Αλλά φανταστείτε να μην έχουν όμως και ένα δωμάτιο τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και τέτοια παιδιά και τέτοιες οικογένειες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και δεν έχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, τη δυνατότητα να είναι στο δωμάτιό τους με τον υπολογιστή τους, να μιλάνε με τους φίλους τους, να σερφάρουν, να βλέπουν ταινίες, να βλέπουν σειρές. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επομένως, σε γενικές γραμμές θα έλεγα, εγώ δεν είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ έχω ένα μεγάλο σκεπτικισμό για όλα αυτά, για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όλες αυτές οι καταστάσεις. Έχει περάσει πολύ πιο δύσκολες φάσεις η ανθρωπότητα και τις ξεπέρασε. Και αυτό θα το ξεπεράσουμε. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους, αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και να είναι πολύ ευαίσθητοι και να διακρίνουν προβλήματα και να βλέπουν πότε αυτό ξεπερνάει ένα όριο και τότε πρέπει να κάνουν κάτι. Κατά τα άλλα είναι και λίγο αγχωμένα, είναι και λίγο πιεσμένα, είναι και λίγο κουρασμένα, λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ήρθε και η καταστροφή του κόσμου. Κάποιοι γονείς λένε και διάφορα άλλα θέματα βάζουν. Ναι,
ότι η κόρη της μιας κυρίας πήρε ένα σκυλάκι και άλλαξε ζωή της. Πολύ σωστά. Όσοι έχουν ζώα μέσα στο σπίτι, είναι μια πάρα πολύ καλή συντροφιά αυτή για τα παιδιά. Και εγώ, δυστυχώς, μερικοί γονείς δεν συμφωνούν πολύ με αυτό. Συστήνω, όταν βλέπω παιδιά δυσκολεμένα, συναισθηματικά, αγχωμένα ή με δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις, συστήνω ένα ζωάκι στο σπίτι, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια σχέση πολύ στενή και άδολη αυτή που αναπτύσσουν με τα παιδιά με τα ζώα και είναι μια συναισθηματική εκπαίδευση η σχέση με το ζώο για την ζωή τους, την υπόλοιπη για τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους. Είναι μια σχέση την οποία δίνεις χωρίς να περιμένεις και τίποτα. Επομένως, εκπαιδεύεται το παιδί σε τέτοιου είδους σχέσεις. Είναι μια καλή λύση αυτή να έχουν ένα ζώο και αν υπάρχει η δυνατότητα και αν υπάρχουν οι χώροι και αν μπορεί να συνυπάρξει ένα ζώο μέσα στην οικογένεια μαζί με, με τα υπόλοιπα μέλη. Επίσης, υπάρχουν μια μητέρα είπε τι γίνεται αν είναι μοναχοπέδι. Είναι δύσκολο να είναι ένα παιδί μόνο του. Είναι πιο δύσκολο από το να έχει ένα αδερφάκι. Εάν έχει όμως αδερφό και τσακώνονται όλη την ημέρα και πέφτει ξύλο ή είναι δύο γόρια που είναι, ξέρω εγώ, πολύ κοντά στην ηλικία και έχουν πολύ ανταγωνιστική σχέση, και τότε δεν είναι εύκολα τα πράγματα και είναι κλεισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να ξεφύγουν κάπως. Οι γονείς πρέπει να είναι πάντα εκεί, να βλέπουν τις ανάγκες των παιδιών και να μπορούν να τις ικανοποιούν και να είναι διαθέσιμοι πάντοτε. Αυτό που είπε η Κατερίνα Σοφιανοπούλου, η διαθεσιμότητα και ο ποιοτικός χρόνος είναι πολύ σπουδαία πράγματα. Βέβαια και επίσης αυτό που είπε και όλα όσα είπε βέβαια ήταν πολύ σπουδαία και πολύ ωραία, ότι και οι γονείς πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους για να μπορούν να συμπαραστέκονται και στα παιδιά τους. Δεν είναι ένας γονιός που έχει θλίψη, που έχει στεναχώριες, που έχει υπερβολικό άγχος, που έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή και να έχει όρεξη ή να παίξει ένα επιτραπέζιο ή να αρχίσει να κάνει καλαμπούρια με το παιδί του. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Η ζωή δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε και εμείς έχουμε μαγικές λύσεις και εύκολες. Ανάλογα με την περίπτωση, ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο, ούτε όλα τα παιδιά είναι το ίδιο. Άλλες ανάγκες έχουν κάποια παιδιά, άλλες ανάγκες κάποια άλλα. Οι γονείς όμως πρέπει να έχουν πολύ τεντωμένες τις κεραίες τους, να διακρίνουν τις ανάγκες των δικών τους παιδιών και να ανταποκρίνονται σε αυτές. Πολλοί μιλάνε για μοναχοπαίδια και για... βλέπω, είναι ένα θέμα. Και είμαστε αυτοκόλλητοι, έχουμε γίνει αυτοκόλλητοι με το μοναχογιό μου. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι και... Εντάξει. Να μην είστε πάρα πολύ αυτοκόλλητοι, αν με επιτρέπετε. Κατερίνα, θέλεις να συνεχίσεις. Ίσως κάποια στιγμή να σας πω και τι βρήκαμε στην μελέτη που κάναμε στη δεύτερη φάση. Ή θα πεις για την τηλεκπαίδευση. Ό,τι θέλετε, θέλω. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα μόνο. Λοιπόν, στη δεύτερη φάση της, στη δεύτερη καραντίνα, στη δεύτερη φάση της πανδημίας, δώσαμε ερωτηματολόγια στους δικούς μας, στα παιδιά και στους γονείς που παρακολουθούσαμε εμείς. Παιδιά ενώ πάνω από 11 χρονών, τα παιδιά και οι γονείς όλων των παιδιών, μικρών και μεγάλων, που είχαμε δει την τελευταία χρονιά. Σε αυτούς δώσαμε ερωτηματολόγια να μας συμπληρώσουν κάποιες ερωτήσεις, αρκετές μάλλον ερωτήσεις, που αφορούσαν τις επιπτώσεις της καραντίνας και της πανδημίας στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους. Μπορώ να πω ότι ήταν ουδέτερες οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό, ούτε θετικές ούτε αρνητικές. Δηλαδή, οι περισσότεροι λέγανε ότι δεν μας επηρέασε και πολύ, συνεχίζουμε περίπου στα ίδια, είχαμε και λίγο άγχος, αλλά όχι κάτι τρελό. Οι περιορισμοί ήταν το σοβαρό θέμα, δηλαδή αυτό ήταν που δυσκόλευε τα παιδιά τους, ότι δεν μπορούσαν να τα μαζέψουν στο σπίτι και θέλανε να βγούνε, βρίσκοντας διάφορους λόγους και προφάσεις. Αυτό ήταν ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή ένα 24% περίπου των γονιών απάντησε από το δικό μας δείγμα, έτσι, απάντησε ότι οι περιορισμοί
επέφεραν πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό στρες τα παιδιά τους και δεν μπορούσαν δηλαδή να τα θασεύσουν εύκολα, θέλανε να βγούνε, δεν μπορούσαν να τα ελέγξουν. Αυτό ήταν ένα ζήτημα. Όσον αφορά τις σχέσεις στην οικογένεια και λοιπά, οι περισσότεροι λένε ότι δεν έχει αλλάξει και κάτι, είμαστε περίπου στα ίδια. Κάποιοι όμως, ένα περίπου 20%, λένε ότι οι σχέσεις μας έγιναν χειρότερες γιατί υπάρχει ένταση μέσα στο σπίτι, γιατί κάποια παιδιά αισθάνονται ότι είναι πολύ πιεσμένα, θέλουν να βγαίνουν έξω, θέλουν να παίζουν περισσότερη ώρα ηλεκτρονικά παιχνίδια, γιατί κάποιοι γονείς προσπαθούν να βάλουν κάποιους περιορισμούς εκεί, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, όπως ξέρετε. Τώρα, σε τι βαθμό ανησυχούσε το παιδί σας σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πολύ και υπερβολικά, κανένα παιδί από το δικό μας το δείγμα. Καθόλου, ένα 22% περίπου, λίγο και μέτρια όλοι οι υπόλοιποι. Επομένως, υπάρχει μια ανησυχία, δεν ήταν κάτι τρελό, ξέρετε. Επειδή έχουμε κάνει παρόμοιες μελέτες και με άλλες στρεσογόνες τέτοιες καταστάσεις και γεγονότα, όπως παραδείγματος χάρη τους σεισμούς, αυτή εδώ η κατάσταση ήταν διαφορετική, διότι όταν είσαι μέσα στην οικογένεια, μέσα στο σπίτι, έχεις μια σιγουριά και μια ασφάλεια που δεν την είχες στους σεισμούς. Ίσα-ίσα, όταν ήσουν μέσα στο σπίτι τους σεισμούς, την περίοδο μετά τους μεγάλους σεισμούς που συνεχίζονταν οι μετασεισμοί και υπήρχε αυτή η αγωνία, μήπως κάτι συμβεί και πες στο σπίτι, έχει ζημιές, δεν έχει, όλοι είδανε κάποιες ρογμές, είναι σοβαρό, δεν είναι. Το σπίτι δεν προσέφερε καμία ασφάλεια τότε. Και αυτό ήταν πολύ ψυχοφθόρο και πολύ αγχωτικό για όλους, γονείς και παιδιά. Και κάθε τόσο κουνιόντουσαν και αυτό ανέβαζε το άγχος. Τώρα το σπίτι προσφέρει ασφάλεια. Γυρίζουν όλοι στο σπίτι και νιώθουν μια χαρά. Ότι εκεί είναι ασφαλής. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτό κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τόσο σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις. Δηλαδή να δούμε στρες, υπερβολικό, άγχος, κατάθλιψη που μπορεί να βλέπουμε σε, ή μετατραυματικές διαταραχές που βλέπουμε σε άλλους στρεσογόνους παράγοντες. Ας πούμε μια φωτιά που είναι κάτι από το οποίο δεν μπορείς να φυλαχτείς. Έτσι, αν βλέπεις φωτιά να πλησιάζει στο σπίτι σου, τρελαίνεσαι, πρέπει να φύγεις, πρέπει να τρέξεις να σωθείς, κινδυνεύει η ζωή σου άμεσα. Ενώ τώρα είναι τελείως αντίθετο. Μπες στο σπίτι σου, σου λένε, κάτσε εκεί και είσαι ασφαλής. Και για τους εσωστρεφείς ανθρώπους, αυτούς που δεν τους αρέσει πάρα πολύ το έξω, οι βόλτες κλπ. Αυτό είναι και κάτι φυσικό. Μπαίνεις στο σπίτι σου και είσαι καλά. Κάνεις από εκεί τις δουλειές σου, δουλεύεις με τηλεργασία, όλα καλά. Βγαίνεις μια φορά στο τόσο, πας ψωνίζεις, περπατάς και λιγάκι και τέλειωσε. Και σου προσφέρει αυτό μια σχετική ασφάλεια. Επομένως, είναι λίγο διαφορετική αυτή η κατάσταση και πρέπει έτσι να την αντιλαμβανόμαστε και νομίζω όλες οι μελέτες, βέβαια, δεν είναι όλες οι χώρες και όλοι οι πληθυσμοί το ίδιο ευάλωτοι και επηρεασμένοι. Υπάρχουν χώρες που θρηνήσανε πάρα πολλά θύματα, υπάρχουν πόλεις που είχαν πάρα πολλούς θανάτους, έτσι, μην ξεχνάμε τι γινόταν στην Ιταλία στην πρώτη φάση, πώς τα φέρετρα που βλέπαμε στην τηλεόραση ήταν πίσω από το άλλο. Αυτό ήταν μια άλλη κατάσταση. Αλλά εμείς εδώ την βιώσαμε αρκετά ήπια μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ας πούμε, από το δικό μας το δείγμα, δεν ήταν κανένα παιδί που να είχε στην οικογένειά του ένα κρούσμα. Όχι θύμα, κρούσμα. Κάποιος να αρρωστήσει με COVID. Δεν ήταν κανείς. Επομένως, δεν τους άγγιξε πάρα πολύ, ώστε να μετρήσουμε πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Αυτό που τους επηρέασε πολύ είναι η καραντίνα, δηλαδή ο περιορισμός, και το σχολείο. Αυτό ήταν σοβαρό. Κάποια παιδιά ζοριστήκανε πάρα πολύ, κάποια άλλα μάλλον ανακουφιστήκανε. Και επειδή ρωτάει μία κυρία για τις Πανελλήνιες, αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω, τουλάχιστον από το δικό μας το δείγμα, και βέβαια δεν μπορώ να βγάλω γενικά συμπεράσματα, έτσι, και δεν είναι σωστό να βγάζει κανείς γενικά συμπεράσματα, γιατί σε εμάς έρχονται παιδιά που έχουν κάποιες δυσκολίες. Δεν έρχονται παιδιά, δεν βλέπουμε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, να πάμε να τα δούμε στο σχολείο, έρχονται σε εμάς, που σημαίνει για κάποιο πρόβλημα έρχονται. Λοιπόν, για τα παιδιά αυτά, για πολλά από αυτά τα παιδιά μάλλον,
το ότι δεν πηγαίνουν στο σχολείο τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μια καλύτερη προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Πολλά παιδιά δεν παρακολουθούν, το ξέρετε πώς γίνεται τώρα, φαντάζομαι οι γονείς το έχετε καταλάβει. Μπαίνουν υποτίθεται μέσα, παρακολουθούν το μάθημα, άλλο το παρακολουθούν, άλλο το παρακολουθούν. Τα παιδιά που είναι πολύ αφοσιωμένα στο διάβασμα και θέλουν να περάσουν Πανελλήνιες, κάνουν μια πολύ καλή προετοιμασία αυτόν τον καιρό. Και νομίζω ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Τα παιδιά που είχαν μαθησιακές δυσκολίες ανακουφίζονται προσωρινά, γιατί αποφεύγουν τον αγχογόνο παράγοντα που λέγεται σχολείο, αλλά κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους και θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα αυτά τα κενά που θα έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, γενικά, στο δικό μας το δείγμα, δεν τους άρεσε η τηλεκπαίδευση. Έτσι. Υπερβολικά, αν τους άρεσε υπερβολικά, μόνο το 3,2% τους άρεσε υπερβολικά. Και όλα τα άλλα καθόλου, στο 22%, 19% λίγο τους άρεσε, τα άλλα ήταν μέτρια και αρκετά. Μοιράζεται εδώ το ποσοστό, δηλαδή υπάρχουν και παιδιά που τους άρεσε αρκετά ή που τους βόλεψε, αν θέλετε. Βέβαια, είναι καταστροφικό για τα μικρά παιδιά αυτό, η τηλεκπαίδευση, διότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο. Τα παιδιά της πρώτης δημοτικού δεν ξέρουν πώς είναι το σχολείο. Πήγανε για πολύ λίγο και μετά σταματήσανε. Χάνουν πολύτιμο χρόνο αυτά τα παιδιά μακριά από το σχολείο. Δηλαδή το σχολείο δεν είναι μόνο για να μάθουν γράμματα. Αν ήταν, τα μάθαιναν και οι γονείς, φέρναν μια δασκάλα στο σπίτι. Είναι κυρίως χώρος κοινωνικοποίησης το σχολείο, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Και αυτό τους στερούνται τώρα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές που θα πάνε θα συμπληρώσουν τα κενά τους. Κατερίνα, αν θέλεις. Ναι, ναι. Συνεχίσεις και ξαναλέμε. Ναι, ναι. Κυρία Σοφιανοπούλου, λίγο πιο δυνατά μόνο. Πιο δυνατά, πάλι, ναι. Τι να κάνω, έχω θέμα. Χαλαρώνουμε τη συζήτηση και μπαίνω σ' άλλο μου. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο χαλαρά, πιο δυνατά. Έτσι, διάβασα με προσοχή, έτσι, σχόλια. Διαβάζω τις σχόλια που κάνουν έτσι, πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί. Να ξεκινήσω πρώτα με ένα γονιό που ανέφερε ότι εμείς είμαστε σε ένα μικρό διαμέρισμα, πώς μπορούμε να έχουμε χρόνο. Ξέρετε, όσο μικρό και όσο μικρός αν είναι και ο χώρος που ζείτε, που είναι ένας παράγοντας που έτσι, τρεσάρει, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάπως λίγο δικό μας προσωπικό χώρο. Ο προσωπικός μου χώρος μπορεί να είναι π.χ. το βράδυ πριν κοιμηθώ, θα πάρω το κομμωδίνο το βιβλίο μου και θα διαβάσω λίγο το βιβλίο μου. Θα κάτσω στην κουζίνα, ας πούμε, σε μια συγκεκριμένη θέση, ξέρω εγώ, δίπλα από το τραπέζι, ξέρω, και θα πιω ένα ποτήρι κρασί. Θέλω να πω ότι όσο και μικρός και αν είναι ο χώρος, μπορούμε μέσα σε αυτό να βρούμε τον δικό μας προσωπικό χώρο. Τώρα, για τις Πανελλήνιες που ανέφερε ένα άλλος γονιός και είπε και έτσι και η κυρία Κουμούλα, έχουν πιο πολύ χρόνο να διαβάσουν, αλλά επειδή καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι αρκετά στρεσογόνο, μένα μου έκανε εντύπωση όταν έτσι έκανα μια ομιλία πάλι διαδικτυακή σε παιδιά στο Λύκειο, ανέφεραν ακριβώς αυτό, ότι δεν μπορούμε άλλο, έχουμε πιεστεί, δεν μας κάνει νόημα όλο αυτό. Και ξέρετε, εκεί θέλει λίγο προσοχή, ναι μεν να διαβάσουμε, αλλά να βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να βγαίνουν, ειδικά στην εφηβεία, που οι φίλοι αρχίζουν και παίρνουν ένα άλλο ρόλο για τα παιδιά και αρχίζουν και ένα πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους, φυσικά και είναι και η οικογένεια, αλλά καταλαβαίνετε ότι εξελικτικά αρχίζουν στην εφηβεία οι συνομήλικοι να αποκτούν ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί είναι μέσα από αυτούς περνάει η αποδοχή, καλύπτονται άλλες συναισθηματικές ανάγκες. Οπότε, μην ξεχνάτε, ακόμα και αν είναι πανελλήνιες, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να βγαίνουν, να συναντάνε φίλους τους έστω το Σάββατο ή έστω την Κυριακή. Είναι κάτι που τους χαροποιεί πολύ, τους χαλαρώνει, τους ανανεώνει, εκρίνει ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες είναι οι ορμόνες που μας κάνουν να νιώθουμε καλά, εκτονώνει. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι ένας γονιός που είπε για τη θετική πλευρά. Πάντα, όσο δύσκολη και αν είναι συνθήκη, έχει να κάνει με τον τρόπο που θα τη δούμε. Θα τη δούμε ως Παναγία μου, τι είναι αυτό που μας συνέβη, τι είναι αυτό που ζούμε, δεν το είχαμε ξαναζήσει και είναι τρομερό, ή θα το δούμε
Okay. Είναι μια περίεργη συνθήκη. Για να δούμε μέσα από αυτό πώς μπορούμε να ξεφύγουμε περισσότερο. Κάποιοι, ας πούμε, άνθρωποι λένε ότι είναι αφορμή να δουλέψω λίγο παραπάνω. Ξέρω ότι αυτό θα κρατήσει πολύ καιρό. Θα το ρίξω πιο πολύ στη δουλειά. Ή θα επενδύσω πιο πολύ χρόνο να ευχαριστήσω τα παιδιά μου. Πολλοί γονείς λένε, πραγματικά βρήκαμε το χρόνο να κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε. Ή τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έχουν τον μπαμπά ή τη μαμά τους, ή και τους δύο, ας πούμε, πιο πολλές ώρες στο σπίτι. Ναι, με να μου πείτε, αυτό προκαλεί έτσι και θέματα. Έτσι, μπορεί να προκαλεί και συγκρούσεις και τα λοιπά, αλλά πια έτσι, έχετε χρόνο μαζί. Θέλω να πω ότι όσο δύσκολη και αν είναι μια συνθήκη, μπορείτε μέσα αυτή να βρείτε τρόπο να δείτε πώς θα αναπτυχθείτε. Και θα δούμε έτσι ένα παράδειγμα πιο ωραία μετά. Επίσης, για τα μοναχοπαίδια, τι να κάνουμε όταν είναι μόνος του, που όντως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε, αυτό θα σας το μεταφέρω από εμπειρία που έχουν άλλες οικογένειες, που είτε έχουν μοναχοπαίδια, είτε και που έχουν, ξέρω, δύο παραπάνω αδερφάκια. Αυτό που έχουν κάνει τώρα στην περίοδο αυτή και τους βοηθάει είναι, π.χ. ο γιος μου ο Παναγιωτάκης κάνει παρέα με το Γιωργάκη και το Κωστάκη, παράδειγμα. Πώς μπορώ να έχω επαφή με αυτές τις δύο οικογένειες, την οικογένεια του Γιωργάκη και του Κωστάκη, και να βρισκόμαστε με αυτές τις οικογένειες. Να μην ανοιγόμαστε πάρα πολύ, αλλά δηλαδή για το παιδί σας να βρείτε μια οικογένεια, δύο, που μπορείτε περισσότερο να κάνετε παρέα αυτό το διάστημα. Είναι πάρα πολύ σωτήριο για τα παιδιά. Ή επίσης οι οικογένειες κάνουν, ας πούμε, τώρα τα παιδάκια παρέα με αυτά που είναι στην πολυκατοικία τους, για παράδειγμα. Κάνουν πιο πολύ παρέα με αυτόν που μένει από κάτω, με αυτό που μένει από πάνω. Βρείτε δηλαδή δύο-τρεις ανθρώπους από τη γειτονιά, από την πολυκατοικία, από το σχολείο, που να ταιριάζουν τα παιδιά και να κάνετε λίγο περισσότερη παρέα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, χαίρομαι που το είπατε για τη ρουτίνα. Όντως είναι πολύ σημαντική η ρουτίνα. Και μέσα στη ρουτίνα να έχουν και τα παιδιά κάτι να περιμένουν. Okay, δηλαδή τις Δευτέρες π.χ. έχουμε το χρόνο που θα μαγειρέψουμε. Ξέρω εγώ, θα είναι η βραδιά που τα φτιάχνουν, ας πούμε, τα παιδιά μόνα τους μια πίτσα. Παράδειγμα. Την Τρίτη θα βγαίνουμε έξω βόλτα, θα πηγαίνουμε, ξέρω, στο πάρκο, θα κάνουμε ποδήλατο. Την Τετάρτη θα είναι η μέρα που, ξέρω, θα κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, να έχει καθημερινότητα, πώς είχε πριν, που ήξερα, θα πάω το ποδόσφαιρο, θα πάω μπαλέτο, θα πάω, θα κάνω αυτό, θα κάνω ζωγραφική. Να έχουν τα παιδιά μέσα στη ρουτίνα και κάτι να περιμένουν. Έτσι, θα βοηθήσει πολύ. Και χρειάζεται όσο γίνεται να είμαστε ευέλικτοι. Ξέρετε, πολλοί γονείς λένε για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και όντως, σε αυτή την περίοδο, έχει χαθεί αρκετά η μπάλα. Αλλά δεν γίνεται ούτε και να πούμε, ξέρεις τι, μόνο μισή ώρα τη μέρα και τελείωσε. Και το Σαββατοκύριακο μία ώρα την ημέρα. Δεν είναι εφικτό τα παιδιά μόνο τόσο. Γιατί και τα παιδιά δεν έχουν διεξόδους. Μου λέει ένας πιτσιρίκας, ωραία, η μαμά μου λέει μισή ώρα, και τι θα κάνω. Και έχει και δίκιο. Να κάνω μόνο μισή ώρα ηλεκτρονικό. Μετά τι θα κάνω. Πώς θα περάσει η μέρα μου στο σπίτι. Δηλαδή θέλω να πω, αν όμως δίνουν στα παιδιά ευκαιρίες και πράγματα που μπορούν να κάνουν μέσα στην ημέρα, είτε αυτό να μαγειρέψετε κάτι μαζί, να φτιάξετε ένα γλυκό, να κάνετε μια κατασκευή, να βάψετε ένα τοίχο, οτιδήποτε, ναι, εκεί το παιδί έχει κίνητρο. Και επίσης βγήκε μια πολύ ωραία έρευνα που έλεγε για το green time versus screen time, δηλαδή τη διαφορά του πώς είναι να περνάω το χρόνο μου έξω με τη διαφορά του να περνάω το χρόνο μου μπροστά στην οθόνη. Πιστέψτε με, πώς λένε τώρα και μας είπε και η κυρία Κουμούλα, τα παιδιά προτιμούν το διαζώσεις, είναι πολύ ευτυχισμένα και πολύ πιο χαρούμενα να κάνουν πράγματα έξω από τα video games και την τηλεκπαίδευση και την οθόνη. Χρειάζονται ευκαιρίες. Ό,τι μπορούμε να βρούμε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Ένα παιδάκι παραπέρα που μπορεί να κάνει ποδήλατο. Μια άλλη οικογένεια πιο δίπλα. Αυτές οι δύο οικογένειες θα είναι αυτές με τις οποίες το παιδί θα κάνει πιο πολύ παρέα. Να έχουν χρόνο έξω, στη φύση. Να παίξουν, να κυλιστούν στα χώματα, να σκαρφαλώσουν, να αλερωθούν, να παίξουν ποδόσφαιρο. Έξω. Όσο μπορεί. Και όντως πολλά παιδιά μπορεί να μην θέλουν να βγουν από το σπίτι. Κάπως λίγο και ειδικά παιδιά που μπορεί να έχουν έτσι, δυσκολίες, είτε
άγχος είτε, έτσι, είδα τώρα έτσι που σκεφτόμουν έτσι που θα κάνουμε με αφορμή έτσι το σημερινό σεμινάριο. Υπήρχε έτσι μια έρευνα που έλεγε για το κοινωνικό άγχος και πώς τα παιδιά μέσα στις, που είχαν έτσι ένα κοινωνικό άγχος, δηλαδή ένα άγχος μην εκτεθούν μπροστά στους μαθητές τους, τι θα πούν, πώς θα το πούν. Αυτά τα παιδιά που τώρα αυτή την περίοδο κάθονται στο σπίτι, ναι μεν βραχυπρόθεσμα, ουσιαστικά καταπραίνεται το άγχος τους, αλλά αυτό ναι σε βάθος χρόνου δεν τα βοηθάει. Οπότε και εκεί όντως θέλει προσοχή, να τα ενθαρρύνουμε όσο μπορούν να έχουν επαφή με φίλους. Ή παιδιά το οποίο μπορεί να έχουν ένα άγχος υγείας, το οποίο να έχει επιδεινωθεί τώρα λόγω του κορονοϊού. Και στο άγχος υγείας επίσης μια λέξη λέω γιατί η υπερβολική χρήση των μέτρων, δηλαδή να πλένω υπερβολικά τα χέρια μου, υπερβολικά να βάζω αντισηπτικό, κάθε τρεις και λίγο να βάζω αντισηπτικό ή να μην βγαίνω έξω από το σπίτι. Πολλές φορές το να είμαστε υπερβολικοί με τα μέτρα μπορεί να δημιουργήσει και παραπάνω στρες. Έτσι, εδώ θέλει μια προσοχή. Τόσο όσο, ναι, θα πλύνουμε τα χέρια μας όταν ερχόμαστε απ' έξω, όταν ακουμπήσουμε κάτι άλλο, αλλά δεν χρειάζεται όταν είμαστε στο σπίτι κάθε 5 λεπτά να πλαινόμαστε. Πριν φάμε, αφού πάμε τουαλέτα ή πριν πάμε τουαλέτα, όταν ερχόμαστε απ' έξω, έτσι. Πάντα το too much δεν κάνει καλό. Σε όλα χρειάζεται μια ισορροπία. Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ έτσι μια μαμά λέει για το παιχνίδι. Κατερίνα, μπορώ να παρέμβω σε παρακαλώ, γιατί είδα μια ερώτηση που κάποιος κύριος είπε ότι με την, λέγοντας ότι τα παιδιά της τρίτης λυκείου διαβάζουν περισσότερο και ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες, είναι σαν να ακυρώνουμε τη δουλειά του σχολείου. Σε καμία περίπτωση, δυστυχώς όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και την ξέρουμε όλοι μας, ότι τα παιδιά στην τρίτη λυκείου πολύ λίγο συμμετέχουν στα δρόμενα του σχολείου και περισσότερο ασχολούνται με την προετοιμασία μέσω των φροντιστήριων. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στη μεγάλη πλειονότητα, από όσο εμείς ξέρουμε και από όσο παρακολουθούμε τα παιδιά που βλέπουμε. Ανήκω σε μια γενιά που μέχρι την τελευταία στιγμή ετοιμαζόμουν να δώσω ιατρική και έκανα αρχαία και όλα τα μαθήματα και ιστορία και θρησκευτικά και έπρεπε να είμαστε και να βγάλουμε και καλό βαθμό στο τέλος της τάξης. Επομένως, καθόλου δεν ακυρώνω, ίσα-ίσα θεωρώ ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτητο από τις Πανελλήνιες και το τι θα κάνει κανείς στη συνέχεια, ότι πρέπει να είναι ένας αυτόνομος οργανισμός εκπαιδευτικός που να παρέχει πολλές γνώσεις και όχι μόνο στα παιδιά και γενικότερες και σφαιρικότερες και κοινωνικές και άλλες δεξιότητες. Και οι Πανελλήνιες και το τι θα κάνει μετά το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτι τελείως ξεχωριστό και να έπεται. Σε καμία περίπτωση. Αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι στην τρίτη λυκείου τα παιδιά και οι γονείς, όχι μόνο τα παιδιά, έτσι μην ρίχνουμε το βάρος στα παιδιά, υποτιμούν πάρα πολύ το σχολείο και την προσφορά του σχολείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα φροντιστήρια το ξέρετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά με τα παιδιά της τρίτης λυκείου και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παιδί που δεν πηγαίνει φροντιστήριο και δεν έχει σε πρώτη προτεραιότητα το φροντιστήριο. Κακό, δεν λέω κανείς ότι είναι καλό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μου επιτρέψεις, Κατερίνα, θα ήθελα να πω επίσης για κάποια κυρία που μίλησε για τον αυτισμό και τι γίνεται με τα παιδιά που έχουν αυτισμό και αυτό τον καιρό δεν έχουν δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ξέρω, βλέπουμε αρκετά παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Κάποια προσπαθούν να κάνουν με τηλεδιασκέψεις, να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις το απόγευμα. Τα σχολεία νομίζω λειτουργούν όμως κανονικά, τα ειδικά σχολεία, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ένα παιδί που δεν έχει δυνατότητα να έχει το απόγευμα ένα κανονικό και πλήρες πρόγραμμα, ένα παιδί με αυτισμό και είναι εγκλωβισμένο μέσα στο σπίτι, εκτός το ότι αυτό είναι κάτι καινούριο και διαταράσσει τη ρουτίνα στην οποία είχε συνηθίσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί όλη αυτή η κατάσταση από τους γονείς και σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλές εντάσεις και σοβαρά προβλήματα. Το κατανοούμε αυτό. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή δυσκολία. Δυστυχώς έτσι είναι.
Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω. Οι γονείς είναι επιφορτισμένοι με όλη αυτή την φροντίδα και τα απογεύματα είναι δύσκολα. Και επίσης μια κυρία, νομίζω Κατερίνα σε σένα αυτό απευθύνεται, ότι σε καθεστώς αποκλεισμού εμείς θα κάνουμε επισκέψεις σε φιλικά σπίτια. Να μην περάσει αυτό το μήνυμα ότι προτείνουμε. Όχι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που μας έχουν πει και έχουμε καταλάβει και εμείς, ότι πρέπει να είναι πολύ περιορισμένες οι κοινωνικές μας επαφές και ότι θα πρέπει να έχουμε δύο το πολύ οικογενειακές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους και να είναι αυτοί και να μην εναλλάσσονται τα πρόσωπα ώστε να είναι όσο μικρότερος ο κίνδυνος. Προφανώς αυτό εννοούσε η Κατερίνα, δεν εννοούσε... Ακριβώς. Όχι να πηγαίνουμε στο ένα σπίτι και στο άλλο, όχι. Αλλά μπορούν, ας πούμε, δύο οικογένειες που ζουν, ας πούμε, σε μία πολυκατοικία και τα παιδάκια τους, ας πούμε, δεν έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά, λόγω αποκλεισμού, μπορούν να βγαίνουν έξω να κάνουν μαζί ποδήλατο, ας πούμε. Αλλά να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δύο οικογένειες θα κάνουν μόνο παρέα μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση να μην πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, εννοείται, δεν εννοώ αυτό. Αλλά μπορεί στη γειτονιά να υπάρχει μια οικογένεια και να επιλέξουν οι γονείς ότι θα βρίσκονται μόνο με αυτή και αντίστοιχα η άλλη οικογένεια ότι θα βρισκόμαστε μόνο μαζί. Οπότε τα παιδάκια να μπορούν να βγουν έξω να κάνουν ποδήλατο ή να παίξουν αυτό περισσότερο. Σε καμία περίπτωση δεν παραβαίνουμε τα μέτρα, έτσι δεν εννοώ σε κάτι τέτοιο. Λυπάμαι, παρανοήθηκε αυτό. Και επίσης αυτό που λέει ένας κύριος, και ότι τελικά η τρίτη ηλικίου είναι πολύ διαφορετική, τα παιδιά ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές και δεν κάνουν τίποτα άλλο. Γιατί άλλωστε λες αυτό θα αξιολογηθούν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι θα έπρεπε έτσι να είναι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, υπάρχει μια κυρία η οποία λέει πως αντιμετωπίζουμε τη σχολική άρνηση, την τηλεκπαίδευση και την παραμέληση των σχολικών υποχρεώσεων. Πιέζουμε, ελέγχουμε. Ως εκπαιδευτικός την ίδια ώρα εργάζομαι και δεν μπορώ να ελέγξω. Αυτό είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, να είναι κανείς και εκπαιδευτικός και γονιός παιδιού που δεν θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα. Δηλαδή, η εκπαιδευτικός προσπαθεί να πείσει τα παιδιά στα οποία διδάσκει να την παρακολουθούν και το δικό της το παιδί δεν παρακολουθεί τον άλλον εκπαιδευτικό. Πράγματι, είναι δύσκολο αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί δεν θέλουν κάποια παιδιά να παρακολουθούν. Δεν είναι για τους ίδιους λόγους, φαντάζομαι όλοι. Υπάρχουν παιδιά που δυσκολεύονται και έτσι είναι σαν να βάλουμε ένα παιδί, ξέρω εγώ, να μάθει κάτι πολύ δύσκολο, να μάθει κινέζικα και επειδή είναι δύσκολο, το παρατάει, σηκώνεται, φεύγει, κάνει κάτι άλλο. Αυτό είναι μία εξήγηση. Θα μπορεί να είναι αυτός ο λόγος. Ή ένα παιδί που είναι πολύ ζωηρό, αντιδραστικό, δεν θέλει να υπακούσει στους κανόνες, θέλει να κάνει τα δικά του, προτιμάει να παίζει, δεν τον ενδιαφέρουν τα μαθήματα. Και αυτός είναι ένας διαφορετικός λόγος. Ίσως κάθε παιδί έχει και κάποιον που δεν παρακολουθεί, δεν θέλει την τηλεκπαίδευση, έχει για κάποιο λόγο που το κάνει αυτό και πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε σαν κάτι ξεχωριστό για κάθε παιδί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν για όλους τα ίδια. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ΔΕΠ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσουν ώρες μπροστά στον υπολογιστή και να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα. Πάρα πολύ δύσκολο. Ή άλλα παιδιά που έχουν δυσλεξία. Και για αυτά τα παιδιά είναι δύσκολο. Μπορούν όλα με τον ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο να παρακολουθούν τα μαθήματα. Ή άλλα παιδιά που δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο, γιατί και αυτό συμβαίνει. Δεν με νοιάζει, λέει, δεν θέλω να παρακολουθήσω και γιατί να το κάνω. Αφού είμαι στο σπίτι μου, προτιμώ να παίζω. Άλλο το ένα, επομένως, πρέπει να δούμε την αιτία αυτής της συμπεριφοράς του παιδιού και να την αντιμετωπίσουμε ανάλογα. Και σαν εκπαιδευτικός, κυρία, νομίζω ότι θα μπορούσε να καταλάβει καλύτερα για το δικό της παιδί τι είναι αυτό τον κάνει να μην παρακολουθεί. Εκτός αν έχει τη μαμά του δασκάλα, οπότε είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Και τη μαμά μπορεί να πει παράτα με, δεν θέλω να παρακολουθήσω. Ναι. Και πριν προχωρήσουμε έτσι, για τους εκπαιδευτικούς, έτσι έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα λιγάκι που μπορεί να βοηθήσουν και μένοντας το ότι όντως χρειάζεται κάθε τι που βλέπουμε στα παιδιά να ρωτήσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ανάλογα να το αντιμετωπίσουμε. Κυρία Κουμούλα, μία μαμά λιγικά, μάλλον αναφέρεται σε εσάς για το... Ποιο λέτε? Η κυρία Καρούλια, αν θέλει να απαντήσει,
Α, να μην είμαστε αυτοκόλλητοι με τα παιδιά μας. Ήθελα να ρωτήσω όταν έχει κάποιος ένα μοναχοπέδι και το παίρνει να ζητάει την ύπαφη, ειδικά με τη μητέρα, είναι κακό. Εξαρτάται από την ηλικία. Τα πολύ μικρά παιδιά έχουν πολύ ανάγκη από τη σωματική επαφή με τους γονείς και πρέπει να είναι αυτοκόλλητα. Και είναι αυτοκόλλητα, έτσι. Όταν είναι ένα πολύ μικρό παιδάκι, χρειάζεται συνεχώς τη φροντίδα και έχει ανάγκη την παρουσία, την σωματική. Τη σωματική των γονιών. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, πρέπει να μπορούν να αντέχουν και χωρίς τους γονείς. Δηλαδή, δεν είναι, αν θέλουν να είναι μαζί, και δεν τους απαγορεύει κανείς και μακάρι να είναι μαζί και για πολύ, αλλά το θέμα είναι να μπορεί να σταθεί και μόνο του το παιδί. Να μην αναπτύξει δηλαδή, αυτό που λέμε άγχος αποχωρισμού και πρέπει να είναι συνεχώς με τη μαμά του και κολλημένο πάνω του. Με αυτή την έννοια το είπα. Δεν εννοούσα ότι αφήστε τα παιδιά σας μόνα τους και εσείς πηγαίνετε κάπου αλλού. Έτσι. Συνήθως όταν λέμε αυτοκόλλητοι εννοούμε ότι δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Και αυτό, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο. Το θέμα είναι να κάνουμε τα παιδιά μας αυτόνομα. Να μπορούν να μένουν και μόνα τους. Να μπορούν να αποχωρήσουν τους γονείς. Ξέρετε, τώρα θα πάμε λίγο πίσω ως προς αυτό το θέμα, διότι μείνανε πάρα πολύ καιρό τα παιδιά μέσα στο σπίτι μαζί με τους γονείς και του χρόνου, αν κανονικά ανοίξουν τα σχολεία, γιατί δεν ξέρω φέτος πότε θα ανοίξουν, δεν το βλέπουμε, πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα άγχους αποχωρισμού και τα μικρότερα παιδιά θα δυσκολευτούν να αφήσουν το σπίτι να πάνε στο σχολείο σε κάποιο βαθμό, έτσι, σε κάποιο ποσοστό αυτών. Και κάποιος κύριος μάλλον έκανε ένα σχόλιο για τα ανόητα και αναποτελεσματικά μέτρα για τον πιστό κύκλο. Εγώ ως γιατρός ξέρω ότι και παρακολουθώ αυτά που λένε οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, που λένε ότι μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο και στις κοινωνικές επαφές ο ιός. Επομένως, ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν θέλω να έρχονται, δεν θα συνιστούσαν να έρχονται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους οι γονείς και τα παιδιά τους, είναι για να μην μεταδώσουν τον ιό, όπως μας λέει σήμερα η επιστήμη. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν με ενδιαφέρει αν αυτό είναι μέτρο ή δεν είναι μέτρο της κυβέρνησης ή και ποιας κυβέρνησης. Εγώ το θεωρώ ως ένα επιστημονικό δεδομένο. Επομένως, δεν είχα καμία πρόθεση ούτε να θίξω μέτρα, ούτε να υπερασπιστώ κάποια μέτρα. Δεν ξέρω αν έδωσα αυτή την εντύπωση, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς μεταδίδεται ο ιός. Επομένως, καλό θα είναι να προσέχουμε. Και έτσι και κάτι άλλο, έτσι να προσθέσω αυτό, κύριε Κουμούλα, ότι γενικά τα παιδιά προσαρμόζονται εύκολα. Είναι πολύ ευέλικτα. Πολλοί μπορούν να προσαρμοστούν, αρκεί να τους δημιουργήσουμε το έδαφος για να το κάνουν. Δηλαδή, ναι, με πολλά παιδιά έχουν παλιδρομήσει και έτσι έχουν γυρίσει πίσω σε κάποια πράγματα, αλλά αν είμαστε εκεί, θα ενθαρρύνουμε, θα βοηθήσουμε. Τώρα θα έρθει το καλοκαίρι, μπορεί κάπως λίγο έτσι και τα παιδιά θα χαλαρώσουν και οι γονείς θα χαλαρώσουν. Σταδιακά θα ξαναβρούμε το ρυθμό μας. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Ναι, είναι σημαντικό το χρονικό διάστημα γιατί χάνονται ευκαιρίες για τα παιδιά. Τώρα, ειδικά όσο σε παιδάκια πρώτης, δευτέρας, δημοτικού και παραπάνω, που αναπτύσσεται και είναι ηλικία που αναπτύσσεται η γνωστική τους ικανότητα, η συναισθηματική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη. Σίγουρα και είναι κρίμα που αυτή τη στιγμή το χάνουν αυτό. Όμως θα το ξαναβρούμε. Έτσι. Τα παιδιά προσαρμόζονται πάρα πολύ εύκολα. Με το καλό να τελειώσει όλο αυτό το οποίο ζούμε και υπάρχουν τρόποι και θα ξαναβρούμε πάλι το ρυθμό μας, όλοι μας. Αρκεί να βγούμε από αυτό, να είμαστε καλά και να μπορέσουμε έτσι να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται πιο θετικά αυτό το διάστημα. Δεν θα είναι για πάντα. Όσο και να κρατήσει, κάποια στιγμή θα τελειώσει και θα το ξαναβρούμε μετά. Τώρα, νομίζω έτσι λιγάκι να, ίσως να προτείνουμε κάποια πράγματα για τους εκπαιδευτικούς, γιατί πολλοί από εσάς που μας παρακολουθείτε είστε και εκπαιδευτικοί. Ναι, δεν ξέρουμε οι φοβίες και το άγχος πώς θα υποχωρήσουν, τι ακριβώς θα γίνει. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, η κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Έχει σημασία όσο μπορούμε να παρατηρούμε, να συζητάμε και αν βλέπουμε ότι
κάτι μας προβληματίζει και κάτι δεν πάει καλά και τα παιδιά, οι έφηβοι δυσκολεύονται πολύ, εκεί είμαστε να το συζητήσουμε και να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι σε ακριβώς ένα χρόνο. Κάθε οικογένεια έχει τους δικούς της προσαρμοστικούς μηχανισμούς, τους δικούς της τρόπους που διαχειρίζεται τις κρίσεις και τα συναισθήματά της, οπότε αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σημασία έχει να είμαστε κοντά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν. Μισό λεπτό, Κατερίνα. Μία κυρία λέει ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται με την τηλεκπαίδευση είναι να μην περάσουμε σε περαιτέρω απαξίωση του δημόσιου σχολείου με ό,τι συνεπάγεται μελλοντικά για τις κοινωνίες. Ας αναδείξουμε την προσφορά του σχολείου σε αυτές τις συνθήκες. Εκπαιδευτικοί είμαστε κοντά στους μαθητές μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και μπράβο σας και έτσι πρέπει να είναι. Εγώ δεν ούτε κατηγορώ ούτε εκθιάζω κανένα, ούτε το ιδιωτικό ούτε το φροντιστήριο. Απλώς η δικιά μου δουλειά είναι να παρατηρώ την πραγματικότητα, την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και να προσφέρω βοήθεια στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Περιέγραψα μια κατάσταση όχι ως καλή, είναι κακή, αρνητική είναι αυτή η κατάσταση, αυτή η απαξίωση που συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια, όχι τα τελευταία, πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό με τα σχολεία και τα φροντιστήρια. Και βεβαίως πολλά σχολεία προετοιμάζουν. Υπάρχουν σχολεία τα οποία υπάρχουν και παιδιά που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια και βασίζονται μόνο στο σχολείο. Και πάνε καλά στις Πανελλήνιες. Αλλά το ξέρετε φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι η πλειονότητα των παιδιών. Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς δεν είναι καλό αυτό. Δεν το λέμε ως κάτι καλό ή ότι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Μακάρι να αλλάξει αυτό το σύστημα, να αλλάξουν και οι Πανελλήνιες. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα γίνονται. Μακάρι το σχολείο να είναι το κεντρικό θέμα και το κεντρικό ζήτημα για όλους τους μαθητές φροντιστήριο. Εκεί παρέχεται η γνώση και όχι μόνο η στεγνή γνώση του φροντιστηρίου με τις ασκήσεις, τις λιμένες που τις αποστηθίζουν και πάνε και γράφουν. Έτσι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και έτσι θα έπρεπε να είναι. Είναι πολύ διαφορετικός και πολύ πιο πλήρης ο ρόλος του σχολείου. Και μακάρι να τον ανακτήσει και πάλι και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία με τις Πανελλήνιες. Για μένα το πρόβλημα είναι οι Πανελλήνιες. Αυτές επιφέρουν όλη αυτή την κατάσταση και την απαξίωση του σχολείου. Με τον τρόπο που γίνονται δηλαδή. Έχετε δίκιο, κύριε Σφρίντεζη. Όντως μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εμείς όμως γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε και να σας πούμε ότι σας καταλαβαίνουμε και ότι είμαστε μαζί σας. Και αυτό έτσι μας δίνει έτσι μεγάλη πάσα έτσι για να δούμε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε για τους εκπαιδευτικούς μας, για εσάς δηλαδή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι τρομερά δύσκολη. Ειδικά εσείς που είστε εκπαιδευτικοί και είστε και γονείς, έτσι, και πρέπει ξαφνικά, πέρσι έπρεπε να προσαρμοστείτε σε ένα άλλο σύστημα. Ξαφνικά, θυμάμαι, ήταν χαρακτηριστικά Τρίτη. Είμαστε εδώ και έρχεται ένας μπαμπάς και μου λέει, «Α, αύριο κλείνει το σχολείο». Αποκλείεται, λέω, δεν αποκλείεται. Μάλλον κάπου λάθος το έγινε. Όχι, αύριο κλείνει το σχολείο. Και πραγματικά, δεν σας κρύβω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν είναι εκπαιδευτική. Δηλαδή, ξαφνικά θα πρέπει να στήσουν πλατφόρμες, να δουν πώς θα γίνει τηλεκπαίδευση, να γίνει με έναν τρόπο πούμε, που να είναι για τα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πραγματικά είναι κάτι τρομερά απαιτητικό. Περάσατε μια πολύ δύσκολη περίοδο και το λέω γιατί και μιλάω και συνεχίζω και μιλάω και επικοινωνώ με πολλούς εκπαιδευτικούς. Και πραγματικά, αν μπορούμε πρώτα απ' όλα κάτι να σας πούμε, είναι ότι είναι απόλυτα κατανοητό και είναι πολύ πολύ σημαντικό, όπως το λέγαμε πριν, για τη σχέση μας και εσείς να έχετε ένα δίκτυο, να μπορείτε να στηριχτείτε, να πάρετε ιδέες, να μιλάτε με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, να δείτε πώς άλλοι διαχειρίζονται προβλήματα, θέματα που προκύπτουν στην τηλεκπαίδευση, δηλαδή να είστε μια ζωντανή δεξαμενή, έτσι, συναισθηματικής στήριξης, αλλά και εργαλείων και τεχνικών. Και γιατί δεν έχουμε ο καθένας από εμάς ατομικά τη γνώση. Την έχουμε αν είμαστε όλοι μαζί σε κάτι. Αν μπούμε όλοι μαζί σε αυτή τη δεξαμενή. Η δική μου γνώση με τη δική σου, με τη δική σου, με τη δική σου, συνθέτει αυτό που τελικά όλοι μας μοιραζόμαστε και χρειαζόμαστε. Οπότε,
Μιλήστε με άλλους συναδέλφους, μην το περνάτε όλο αυτό μόνοι σας. Μπορεί κάποιος να σας πει κάτι και να σας δώσει μια ιδέα που δεν είχατε σκεφτεί. Εσύ να πείτε κάτι άλλο που ο άλλος μπορεί να μην το είχε σκεφτεί. Οπότε, η σχέση με τους συναδέλφους σας και πολύ πολύ σημαντικό, επειδή έτσι, στα ερωτηματολόγια που απαντήσατε για το σημερινό σεμινάριο, πολλοί εκπαιδευτικοί ρώτησαν αυτό πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά ώστε να τους δημιουργήσουμε το κίνητρο για την τηλεκπαίδευση. Νομίζω πρώτα απ' όλα, ακόμα και γι' αυτό, το πιο σημαντικό είναι η σχέση με τους μαθητές. Ότι καταλαβαίνουμε, παιδιά, ότι αυτό είναι δύσκολο και ελάτε να το κάνουμε μαζί. Είμαι και εγώ μαζί με εσάς σε αυτό, σας καταλαβαίνω. Είμαι δίπλα σας και ελάτε να δούμε πώς αυτό μπορεί να προχωρήσει με έναν τρόπο που να είναι καλύτερος για όλους. Πολύ έτσι, εκπαιδευτικοί, έτσι, και τους έχω μιλήσει, αλλά και γενικά και το εξωτερικό και τα διεθνή έτσι, guidelines που λένε για τους εκπαιδευτικούς, όσο γίνεται, όσο μπορείτε, να βρείτε έναν τρόπο η τηλεεκπαίδευση να έχει ένα κομμάτι fun, που πρώτα εσείς θα περάσετε καλά, που πρώτα εσείς θα νιώθετε καλά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βίντεο, ας πούμε ένα μάθημα της ιστορίας, να το δείξετε με ένα βιντεάκι, για παράδειγμα. Να συνδέσετε την εκπαίδευση με την καθημερινότητα των παιδιών. Πολλές φορές για τα παιδιά διαβάζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεωγραφία. Δεν τους κάνει νόημα. Αλλά θα μπορούσε να τους κάνει νόημα. Παιδιά, πού θα θέλατε να ταξιδέψετε? Α, για να σας πω λοιπόν για αυτή τη χώρα. Παράδειγμα, θέλω να πω ότι κάπως τα μαθήματα και όλο αυτό να συνδέεται με τη δική τους έτσι, καθημερινότητα. Να τους κάνει δηλαδή νόημα. Να, ας πούμε, στο μάθημα, ας πούμε, της γλώσσας ή στο μάθημα, ξέρω, της ιστορίας, αντί να μάθουν απ' έξω, να φτιάξουν ένα σκίτσο με το μάθημα της ιστορίας. Αν το μάθημα αυτό το κάνατε ένα σκίτσο, τι σκίτσο θα το κάνατε? Παπ, αμέσως το παιδί νιώθει, α, τι ωραία ιδέα αυτή. Ενεργοποιείται, κινητοποιείται, γιατί χρησιμοποιεί τα δικά του ταλέντα. Του κάνει νόημα αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα να δείτε τι σε εσάς μπορεί να κάνει πιο πολύ νόημα. Πάρτε ιδέες και από άλλους συναδέλφους πώς μπορείτε και εσείς να κάνετε το μάθημα με έναν τρόπο που να είστε ήρεμοι και να το απολαμβάνετε πιο πολύ. Όσο βέβαια γίνεται έτσι, γιατί είναι τρομερά απαιτητικό. Έρχονται τα παιδιά, ανοίγουν μικρόφωνα, υπάρχει φασαρία, βαβούρα, δεν τα κλείνει. Εντάξει, ξεκινάμε καταρχήν από αυτό. Είναι τρομερά απαιτητικό. Έτσι, αυτό χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε. Από εκεί και πέρα, όσο μπορείτε να βρείτε πράγματα που να σας κάνουν εσάς νόημα. Και δεν χρειάζεται να υπερφορτώνεστε ούτε εσείς ούτε τα παιδιά. Βλέπω παιδιά που είναι από ιδιωτικά σχολεία που τους βάζουν και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δεν αντέχουν άλλο. Αυτό έχει δημιουργήσει τρομερή άρνηση για το σχολείο. Τόσο χρειάζονται για να το μάθουν. Το μαθησιακό κομμάτι κάπως θα καλυφθεί. Μπορεί να μην μάθαν την προπαίδεια φέτος, θα τη μάθουν του χρόνου. Θέλω να πω ότι ναι, να μην μείνουν κενά, αλλά να μην υπάρχει μια υπερφόρτωση, γιατί όντως τα παιδιά δυσκολεύονται όλο αυτό να το υποστηρίξουν. Δεν είναι σαν να πηγαίνουν σχολείο, οπότε φεύγει το μυαλό τους, κάνουν άλλα πράγματα και έχουν το χρόνο στο σπίτι. Μην ξεχνούν ότι τα παιδιά περνάνε όλη τους τη μέρα μέσα στο σπίτι. Ειλικρινά, αν ξέρετε, πολλές φορές κάτι που με βοηθάει είναι να μπω εγώ στη διαδικασία και να σκεφτώ, αν εγώ ήμουν τώρα 8 και έπρεπε, ας πούμε, να μείνω όλη μέρα στο σπίτι, πώς θα ήταν για μένα, τι θα είχα ανάγκη. Μπείτε λοιπόν στη θέση των παιδιών, στη θέση του Κωστάκη, της Μαρίας. Και σκεφτείτε, ωραία, αν εγώ ήμουν η Μαρία, πώς θα ήταν για μένα αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι σε αυτή την απάντηση. Αν εγώ ήμουν το παιδί μου, πώς θα ήταν για μένα όλο αυτό. Τι θα είχα ανάγκη. Και αν καταφέρετε να μπείτε στη θέση και να απαντήσετε αυτήν την ερώτηση, θα μπορείτε καλύτερα και να είστε εκεί. Οπότε, όσο μπορείτε, να περάσετε καλά, να γίνει με έναν τρόπο που να είναι όσο γίνεται καλός για σας. Και σε πολλά έτσι,
έτσι, εκπαιδευτικοί έχουν αναφέρει που βοηθάει πολύ, π.χ. όταν κάνουν π.χ. μια εργασία, μπορεί να χωρίσουν με τα παιδιά σε μικρότερες ομάδες μέσα από τα δωμάτια, να δουλέψουν κάτι μεταξύ τους ή να φτιάξουν κάτι πάνω στο μάθημα και να το δείξουν στους συμμαθητές τους. Αντί για ερωτήσεις, ας πούμε, πάνω σε ένα μάθημα, μπορεί να είναι ερωτήσεις εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Αν εσείς κάνατε, ήσασταν ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς θα βρίσκατε αυτό, δηλαδή κάπως να κινητοποιήσετε το να μπει το παιδί, να του αρέσει αυτό που διαβάζει, να έχει ένα νόημα. Όχι ότι είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά ίσως μπορεί να μας κάνει να δούμε λίγο τα πράγματα διαφορετικά και για τα παιδιά, αλλά και για μας, για σας δηλαδή. Που είστε εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να το βρείτε στο ίντερνετ. Είναι το The Story of the Oyster and the Butterfly. Που το έχει κάνει η Άννα Γκόμες. Η Άννα Γκόμες είναι, τέλος πάντων, μια σχολή που έχει να κάνει με το τραύμα στα παιδιά, η οποία έτσι είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Μπορείτε να το βρείτε ελεύθερο στο ίντερνετ. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι πώς είναι η κάμπια που όταν έτσι υπάρχουν δυσκολίες, τι κάνει, περνάει χρόνο με τον εαυτό της μέσα στο κουκούλι και αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει τα φτερά, ώστε με το που φύγει το κουκούλι να πετάξει. Δηλαδή, πώς μπορούμε μέσα σε αυτή τη συνθήκη να φτιάξουμε εμείς τα δικά μας φτερά για να μπορέσουμε τελειώνοντας από αυτό να πετάξουμε. Να μπορέσουμε να πετάξουμε. Και κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει είναι μία έτσι, πρωτοβουλία που έτσι, εγώ με κάποιους συναδέλφους φτιάχνουμε και την κυρία Καλατζία Ζίζη, φτιάχνουμε ιστορίες που η Ιουλίνα και ο Κορονάκος. Κάθε Παρασκευή είναι δωρεάν, τις κατεβάζετε δωρεάν, αν πατήσετε Ιουλίνα και Κορονάκος θα τις κατεβάσετε. Κάθε εβδομάδα λοιπόν βγάζουμε από μία ιστορία που έχει να κάνει με την τηλεκπαίδευση. Είναι η Ολίνα, το κοριτσάκι, και ο αδερφός της, ο Κορονάκος, με την οικογένειά τους, και κάθε εβδομάδα περνάνε και από μία περιπέτεια. Και μέσα στην ιστορία, σε κάθε μία ιστορία, που είναι και εικονογραφημένη και είναι και στο YouTube, ουσιαστικά βγάζουμε έτσι, έχουμε ένα ψυχοκπαιδευτικό κομμάτι. Δηλαδή, πώς διαχειρίστηκε η Ολίνα την τηλεκπαίδευση, πώς διαχειρίστηκε ο Κορονάκος κάτι άλλο, το πένθος, κάτι έγινε με τον παππού, ότι δεν είχαν πολλά λάπτοπ. Έτσι, μπορεί να πάρετε πάρα πολλές ιδέες και εσείς εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσετε τις ιστορίες μέσα από τις οποίες μπορεί να κάνετε διάφορα και μαθησιακά κομμάτια και να έχει νόημα και για τα παιδιά για αυτό το διάστημα. Και εδώ είναι έτσι χρήσιμο υλικό που και στις σελίδες έτσι που μπορείτε να πάρετε και ως γονείς και ως εκπαιδευτικοί, που μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ υλικό, πολλές ιδέες, πώς να μιλήσετε στα παιδιά, πώς να τα στηρίξετε. Σας έχω του CDC, είναι το Center for Disease Control, έτσι, και το KAP είναι η American Psychological Association, όπου ουσιαστικά έτσι έχουν πάρα πολλές οδηγίες και επιστημονικά τεκμηριωμένες. Και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, βέβαια, και Κύπρο, έτσι, που έχει πολύ υλικό. Και ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε αυτή την διεύθυνση έχει μαζέψει πάρα πολλές ιστοσελίδες με πράγματα έτσι, που θεωρώ ότι θα δείτε πολύ χρήσιμο. Να πω. Ότι... Ναι, βεβαίως. Έχεις τελειώσει, Κατερίνα. Πω κάτι, γιατί είδα έτσι, πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Αυτά φυσικά έτσι, τα περισσότερα στα οποία αναφέρεσαι αφορούν τα παιδιά του δημοτικού, ίσως και του πρώτου τάξη του γυμνασίου. Και όπως λέει μια κυρία, η κυρία Ρίζου, στην κάμα γυμνασίου ο αγώνας είναι άνισος. Δηλαδή, όλα μπορείς να βρεις πράγματα, να κερδίσεις τα παιδιά και την προσοχή τους και το ενδιαφέρον τους μέσα από την τηλεκπαίδευση. Άλλο είναι η διαζώσεις εκπαίδευση, τους έχεις εκεί, τους μιλάς, τους βλέπεις, αντιδρούνε, επικοινωνείς άμεσα, σε κοιτάνε στα μάτια, τους κοιτάς στα μάτια. Είναι πολύ πιο άμεση και φυσιολογική συνθήκη αυτή της η διαζώσεις εκπαίδευση. Στην τηλεκπαίδευση είναι δύσκολα τα πράγματα, ιδιαίτερα με τα μεγάλα παιδιά, με τα παιδιά του λυκείου.
Πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να τραβήξεις το ενδιαφέρον τους, εάν δεν έχουν και αν δεν είναι αποφασισμένα να παρακολουθήσουν το μάθημα. Όσα κόλπα, νομίζω, η προσωπική μου άποψη, φυσικά εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο του καθηγητή και το πώς θα προσεγγίσει τα παιδιά, αλλά είναι οπωσδήποτε, είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι πολύ πιο διαμορφωμένη η κατάσταση σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά. Και αυτό που λέει μια άλλη κυρία εκπαιδευτικός, ότι πολύ συχνά τα παιδιά δεν κάνουν τις εργασίες τους και δεν θέλω να τα αγχώσω και να τα πιέσω. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά πρέπει να πιέζονται να κάνουν τις εργασίες τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να είναι στην προαίρεσή τους αν θα τις κάνουν. Εφόσον πηγαίνουν σχολείο, είναι υποχρεωμένα να κάνουν τις εργασίες τους. Πρέπει να κάνουμε υπεύθυνα παιδιά. Δεν μπορούμε στο όνομα της δημοκρατίας, της χαλαρότητας, του να μην τα αγχώσουμε, να μην τα πιέσουμε, να τα αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν και να αισθάνονται παντοδύναμα. Δεν τους προσφέρουμε καλό έργο. Τα παιδιά πρέπει να έχουν υποχρεώσεις, εκτός αν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Αν ένα παιδί έχει ιδιαίτερα προβλήματα, αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες στο σπίτι, που δεν μπορεί το παιδί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να αποδώσει. Αυτή είναι μια ξεχωριστή κατάσταση και συνθήκη. Αλλά ένα παιδί που δεν έχει αυτές τις δυσκολίες και αρνείται ή αμελεί ή βαριέται κλπ. Δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να πιεστεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το σχολείο είναι υποχρέωση, είναι ευθύνη. Πρέπει να σέβεται αυτό που κάνει και τον εκπαιδευτικό που έχει απέναντί του. Μπορεί να λέει βαριέμαι, δεν με ενδιαφέρει. Και βέβαια αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την οικογένεια, έτσι. Αν είναι και η στάση της οικογένειας αυτή, δηλαδή η απαξίωση του σχολείου, πιθανότατα αυτό έτσι αντανακλάται και στη συμπεριφορά του παιδιού. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεται ο εκπαιδευτικός, ο καθηγητής, αμήχανα μπροστά σε ένα παιδί που δεν θέλει να συμμετέχει ή να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Πρέπει να το πιέσει. Βεβαίως και πρέπει να το πιέσει. Τι θα πει έχουμε άγχος τώρα. Μάθαμε τη λέξη άγχος που έλεγε και ένας ωραίος γραφικός τύπος που είχε έρθει κάποτε από την Κρήτη και μας έλεγε «Μάθατε κι εσείς το άγχος τώρα» και μας λέτε όλο άγχος, άγχος. Είχε φέρει ένα παιδάκι να δούμε. Έτσι ακριβώς. Πρέπει. Έχουμε υποχρεώσεις. Ζούμε σε μια κοινωνία. Πρέπει τα παιδιά εκπαιδεύονται στο σχολείο για τη ζωή, όχι μόνο στα συγκεκριμένα μαθήματα. Πρέπει να κάνουν υπεύθυνους πολίτες. Αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η δουλειά του εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετική στο δημοτικό και χρειάζονται άλλες δεξιότητες από τη μεριά του εκπαιδευτικού. Χρειάζεται αυτή η αμεσότητα, έτσι λίγο το θεατρικό στυλ για να κερδίσει την προσοχή των παιδιών και όλες αυτές οι τεχνικές που η Κατερίνα Σοφιανοπούλου μας περιέγραψε πάρα πολύ εξαιρετικά καλά. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο τα παιδιά χρειάζονται άλλου τύπου επαφή, ίσως και σε πιο προσωπικό επίπεδο και με άλλες έτσι, με άλλους τρόπους προσέγγισης, μέσα από συγκεκριμένα θέματα που πρέπει, που θέλουν ή οι καθηγητές διακρίνουν ότι πρέπει να συζητήσουν με τα παιδιά. Δημιουργείται μια σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των παιδιών του γυμνασίου και ιδιαίτερα του λυκείου, η οποία πολλές φορές είναι τόσο σημαντική που είναι έτσι, μένει, αφήνει σημάδια στη ζωή του παιδιού. Τη θυμάται, αναφέρεται σε αυτή. Πολλά παιδιά λένε είχα τον τάδε καθηγητή και τότε κάναμε αυτό το πράγμα ή μου είπε αυτό ή μας είπε στην τάξη αυτό. Όλα τα παιδιά έχουν αναφορές από το σχολείο, όσο και αν μας φαίνεται αυτό ότι δεν δίνουν και μεγάλη βάση και δεν τους νοιάζει, αλλά νομίζω ότι όλα επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από αυτά που συμβαίνουν στο σχολείο και από τους εκπαιδευτικούς πολύ περισσότερο. Και έτσι, να προσθέσω λιγάκι εδώ, κύριε Κουμούλα, έτσι, τώρα δεν βρίσκω το όνομά του, είπε για τα breakdown sessions, έτσι. Στο γυμνάσιο, όντως, στο δημοτικό, μπορούμε έτσι, με λίγο πιο δημιουργικούς τρόπους, με λίγο πιο πολύ παιχνίδι. Στο γυμνάσιο, που ποιες συνομήλικοι είναι πιο σημαντικοί στη ζωή του εφήβου, όντως εκεί έχει περισσότερο νόημα να δουλεύουμε ομαδικά.
Γιατί και ένας τρόπος που διδάσκουμε τα παιδιά. Έτσι, δηλαδή, την εργασία αυτή ή παρουσιάστε το μάθημα. Και οργανώνονται πέντε παιδιά και μαζί αμέσως θα μιλήσουν, θα βγάλουν τον υπεύθυνο, όπως πολύ σωστά είπατε. Παπ, κινητοποιούνται. Παπ, εμένα μου κάνει νόημα. Γιατί παίρνω τη μάθηση μέσα από το κοινωνικό κομμάτι. Μαθαίνω μέσα από τη συνεργασία. Και ώστε τα παιδιά να μάθουν, μαθαίνουν μέσα από τη σχέση. Μαθαίνουν μέσα από το συνεργάζεστε, από το αλληλεπιδρούμε. Μέσα από αυτό τα παιδιά μαθαίνουν. Όσο μπορούμε λοιπόν, είτε αυτό να τους κάνει νόημα με τη ζωή τους, είτε να τους κάνει νόημα μέσα από τους συνομιλίκους, είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα ενθαρρύνουμε. Και έτσι πολλές φορές έχω στήσει σε εκπαιδευτικούς, αντί να παρουσιάσουν ίδιοι το επόμενο μάθημα, να βάλουν μια ομάδα παιδιών, να κάνουν εκείνη το επόμενο μάθημα, να το διδάξουν. Παράδειγμα, ή να ετοιμάσουν εκείνα μια εργασία και να την προβάλλουν σε υπόλοιπους μαθητές. Διαφορετικά θα ακούσει ο Κωστάκης, τον κύριο Παπαδόπουλο, που θα λέει, διαφορετικά θα ακούσει τον συμμαθητή του τον Γιώργο, που θα λέει κάτι. Πιστέψτε με, έτσι λειτουργεί η μάθηση πολύ καλύτερα και τα παιδιά μαθαίνουν και πολύ καλύτερα. Μέσα από τη συνεργασία και μέσα από τη σχέση έτσι, με τους συνομιλίκους. Και αυτό με την ανατροφοδότηση που λέει μια κυρία. Κυρία Μπορέτου, είναι πολύ σημαντικό. Όταν δεν βλέπεις τα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μάθημα σε μία οθόνη. Και για μας είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ονόματα, δεν βλέπουμε πρόσωπα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα μηνύματα και έτσι έχουμε μια επικοινωνία. Αλλιώς μου έχει τύχει να κάνω μάθημα και να κοιτάω την οθόνη και να λέω τώρα ακούει κανείς, με βλέπει κανείς και σταματάω κάθεση και λέω «Μ' ακούτε, είστε εδώ, με παρακολουθείτε». Είναι κάτι, δεν είναι κάτι ζωντανό. Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Δυστυχώς το έχουν επιβάλει οι συνθήκες. Θα πρέπει και αυτό. Αν και νομίζω ότι πολλά από αυτά που μαθαίνουμε τώρα θα τα κρατήσουμε και στο τέλος. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό η τηλεργασία, τουλάχιστον από ό,τι λένε, σε μεγάλο βαθμό θα συνεχιστεί. Ίσως και κάποια συνέδρια και σεμινάρια. Νομίζω και αυτά θα συνεχίσουν. Αλλά σίγουρα οι διαζώσεις επικοινωνία είναι πολύ διαφορετική και πολύ καλύτερη. Είναι αναντικατάστατη. Ορισμένοι συνάδελφοι λέει προσβλήθηκαν καιρό η τηλεκπαίδευση, δεν έχουν δει καν τους μαθητές τους ποτέ. Φοβερό είναι αυτό, το φαντάζεστε. Δηλαδή είναι ένας δάσκαλος ο οποίος μιλάει σε παιδιά και δεν ξέρει πώς είναι αυτά τα παιδιά, τι κάνουν, πώς αντιδρούν. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή. Θα τελειώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Και όντως το διαζώσεις είναι αναντικατάστατο. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Είναι τελείως διαφορετικό και για μας ακόμα. Δηλαδή, συζητούσαμε πριν με την κυρία Κουμούλα και λέγαμε και πώς είναι που δεν θα τους βλέπουμε, που δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο να παίρνουμε την ανατροφοδότηση. Και ξέρετε, πολλές φορές και για τον εκπαιδευτικό, μπορεί να είναι ματαιωτικό αυτό. Δηλαδή, τώρα εγώ κάνω σωστά τη δουλειά μου, ενεργοποιώ τους μαθητές μου. Δεν μπορώ να δω στα πρόσωπά τους, όπως στο σχολείο, αν αυτό που του λέω τους ενεργοποιεί, δεν τους ενεργοποιεί. Πώς νιώθω με αυτό, να αλληλεπιδράσω, να τα κουμπίσω, να πω στο Μανώλη στο τέλος που είναι αφηρημένος, Μανώλη εδώ μαζί μας, να τον ενεργοποιήσω, να τον επαναφέρω. Και φαντάζομαι ότι είναι ματαιωτικό, γιατί όντως το να κάνετε μια δουλειά και να μην παίρνετε πίσω ανατροφοδότηση, αυτό το που κάνω έχει νόημα για τα παιδιά, δεν έχει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, και να μην ξέρετε κιόλας και ποιος είναι και πίσω από την οθόνη. Έτσι, είναι γιαγιά, ο παππούς. Όλοι μαζί, όλη η οικογένεια, όλη η πολυκατοικία. Έτσι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ έτσι, δύσκολη η δουλειά σας και πραγματικά νομίζω ότι είναι θαυμαστή. Έτσι, γιατί έχετε να κάνετε, δεν έχετε να κάνετε με κάτι το οποίο είναι πρακτικό, έχετε να κάνετε με ανθρώπους, με μικρούς ανθρώπους, οι οποίοι τώρα μεγαλώνουν, τώρα εξελίσσονται και πρέπει να μάθουν πολλά πράγματα. Όχι μόνο τα μαθήματα, πρέπει να μάθουν το πώς να συνεργάζονται, πρέπει να μάθουν το πώς να συμπεριφέρονται. Και όλα αυτά εσείς πρέπει να τα κάνετε μέσα από μία οθόνη. Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ απαιτητικό, όμως, αυτή είναι η κατάσταση και θα δούμε, όπως λέγαμε πριν για την ψυχική ανθεκτικότητα, πώς μπορεί να γίνει με έναν τρόπο
που, και τι μπορούμε να βγάλουμε μέσα από αυτό. Τι μπορούμε να μάθουμε. Ναι, εννοείται. Έχω πρόβλημα με το λάπτοπ. Παρακαλούμε το μικρόφωνο σας. Να σκέψω. Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Το έκανα εγώ, εντάξει. Είμαστε οκ. Ναι, που λέει η κυρία Αναγνωσταρά, πρέπει να σκέψουμε περισσότερο πάνω από τα παιδιά των τελευταίων χρανίων. Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Και τα συνισταλμένα παιδιά, βέβαια, βέβαια, έτσι είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ειδικά τα συνισταλμένα παιδιά που ούτως ή άλλως δεν συμμετείχαν, έτσι πόσο δύσκολο τους είναι και να συμμετέχουν μέσα από την τηλεκπαίδευση, έτσι. Δεν βοηθάει καθόλου στη δική τους συστολή. Και είναι αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, παιδιά που μπορεί να είναι λίγο πιο ντροπαλά, να έχουν έτσι ένα κοινωνικό άγχος, ας το πούμε, σε σχέση με την έκθεση, πόσο όλο αυτό, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα πάει αρκετά πίσω. Διότι το ότι μπορούν να βγουν και να αποφύγουν αυτό που τους αγχώνει, δηλαδή να πούνε τη γνώμη τους μπροστά στους μαθητές τους κτλ., αυτό τα ανακουφίζει προσωρινά, αλλά ξέρουμε ότι σε βάθος χρόνου δεν θα είναι καλό. Οπότε εκεί χρειάζεται να δούμε μετά, όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία, πώς μπορούμε σιγά σιγά να τα βοηθήσουν να προσαρμοστούν πάλι στη μία συνθήκη. Και ας ελπίσουμε έτσι το καλοκαίρι που έρχεται και ανοίγει λίγο καιρός, που όλοι θα χαλαρώσουμε. Ας ελπίσουμε και τα πράγματα να πάνε έτσι, σιγά σιγά καλύτερα, να χαλαρώσουμε όλοι και να τα βοηθήσουμε και τα παιδιά λίγο περισσότερο να προσαρμοστούν σε αυτό. Τώρα, για να νιώσουν καλύτερα, νομίζω ότι αν εμείς διαχειριζόμαστε τα δικά μας συναισθήματα και άρα είμαστε και ένα πρότυπο, και για τα παιδιά, πώς να διαχειριστούν το δικό τους συνέστημα. Αν είμαστε εκεί για τα παιδιά, τα κατανοούμε, τα ρωτάμε, ακούμε τη γνώμη τους, ακούμε πώς περνάνε αυτό το διάστημα. Πολλές φορές ξεχνάμε να τα ρωτήσουμε, θεωρούμε δεδομένα πράγματα, ενώ δεν είναι έτσι. Πώς είναι για σένα αυτό, πώς είναι για σένα το ότι το ένα, το άλλο. Και τα ακούσουμε, έτσι πολλές φορές βοηθάει τα παιδιά ακόμα και να έχουν ένα αυτή να τα ακούσει. Μπορεί να μην έχουμε λύσεις για όλα. Που δεν έχουμε λύσεις για όλα. Αλλά το ότι υπάρχει ένα αυτή που τους ακούει, πολλές φορές μπορεί να είναι και αρκετό. Επίσης, εδώ πολλοί αναφέρονται πάλι στα συνισταλμένα παιδιά. Άλλα συμμετέχουν περισσότερο, άλλα δεν συμμετέχουν, άλλα έχουν γονιό δίπλα και άλλοι γονείς ίσως ή και εκπαιδευτικοί, ανέφεραν ότι μέσα στον ίδιο χώρο που τα παιδιά παρακολουθούν τηλεκπαίδευση υπάρχουν και γιαγιάδες και ενήλικοι οι οποίοι βλέπουν τηλεόραση, κάνουν άλλα πράγματα, έχουν άλλες δραστηριότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και προφανώς δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος χώρος για να μπορεί να πάει το παιδί και να κάνει μάθημα για να είναι όλοι μαζί. Επομένως, ή ακόμη έχουμε και άλλες περιπτώσεις και μου τις έχουν αναφέρει που η μητέρα είναι δίπλα στο παιδί, παιδί που παρακολουθώ δηλαδή, και επειδή είναι πολύ αδύναμος μαθητής, τον βοηθάει χωρίς να φαίνεται αυτή και λύνει ασκήσεις, τον βοηθάει σε ξένες γλώσσες κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζει ότι έτσι, ας πούμε, ξεπερνάει το παιδί τις δυσκολίες ή τουλάχιστον ξεγελάει τον καθηγητή ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες. Επίσης, ένας άλλος εκπαιδευτικός είπε ότι είμαστε δύο εκπαιδευτικοί στο σπίτι με δύο παιδιά και έχουμε δύο κομπιούτερ. Είναι δυσκολίες αντικειμενικές και πολύ σοβαρές. Πραγματικά δεν ξέρω κανείς τι μπορεί να προτείνει, αγοράστε 4 κομπιούτερ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αλλά ας ελπίσουμε ότι είναι μια μεταβατική κατάσταση και θα γυρίσουμε πίσω στην φυσιολογικότητα. Αυτό που λέει κάποια κυρία Ραντζελοπούλου, ότι τι θα γίνουν τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση για οικονομικούς λόγους και απέχουν το σχολείο όλη σχεδόν τη χρονιά. Δηλαδή δεν έχουν έναν υπολογιστή, αυτό εννοείται, φαντάζομαι. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποια τάμπλετ είπαν ότι θα δώσανε, δεν ξέρω τι έγινε με αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σας είπα και δυστυχώς οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές
για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης. Σίγουρα δεν περνάνε όλοι αυτή την φάση της ζωής, την φάση της πανδημίας και της καραντίνας, το ίδιο δύσκολα ή εύκολα. Όσοι έχουν τα μέσα σίγουρα περνάνε πιο εύκολα αυτή τη συγκυρία. Όσοι είναι πιο δυσκολεμένοι, δυσκολεύονται ακόμη περισσότερο. Γιατί δεν έχουν τα μέσα, τα οικονομικά να ανταποκριθούν, γιατί δεν έχουν τους άπειρους χώρους να απομονώνονται τα παιδιά και να κάνουν την ησυχία τους στο μάθημά τους ή να επικοινωνούν με τους φίλους τους, γιατί αναγκάζονται να ζουν μαζί με τη γιαγιά και τον παππού μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Σίγουρα δεν είναι για όλους το ίδιο. Και για κάποιους είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Και όπως αναφέρεται και η κυρία Αδαμοπούλου, πόσο μάλλον και για κοινωνικές ομάδες, έτσι, που είναι πιο οι ευπαθείς λεγόμενες κοινωνικές ομάδες. Είτε αυτοί είναι Ρωμά, είτε αυτοί είναι πρόσφυγες, έτσι, είτε είναι παιδιά τα οποία μπορεί να είναι στο χαμόγελο του παιδιού ή να ζουν σε πολύ δύσκολα κοινωνικά περιβάλλοντα. Δεν το συζητάμε και είναι πάρα πολύ απαιτητικό, είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Πάρα πολύ στενάχωρο και πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί εκεί όντως στερούνται την ευκαιρία που θα είχαν αν πηγαίναν κανονικά στο σχολείο και έρχονταν σε επαφή με άλλα παιδιά και με το δάσκαλό τους. Δεν το συζητάμε. Εγώ πάντως έτσι, σκεπτόμενοι αυτά που συζητούσατε, ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε από το οικογενειακό σας περιβάλλον, από μας λείπει ένα τάμπλετ, μας λείπει ένα κινητό. Ζητήστε βοήθεια. Νομίζω ότι τώρα, ξέρετε, σε πολλές μεγάλες κρίσεις, αν κάτι έτσι βοηθάει πολύ, είναι το ότι κάπως λίγο ερχόμαστε κοντά και στηριζόμαστε λίγο περισσότερο. Όλοι περνάνε δυσκολίες, όλοι μας, ο καθένας τις δικές του. Ζητήστε βοήθεια. Βάλτε ένα στο Facebook, ξέρετε, μας λείπει ένα τάμπλετ. Ή ζητήστε σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα, κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να μην θέλει, ένα τάμπλετ έχει πάρει καινούργιο να το δώσει πίσω. Θέλω να πω ότι ρωτήστε, ποτέ δεν ξέρετε. Έτσι, μπορεί να... Ναι, ισχύει. Τελείωσαν πριν πάρουν όλα τα παιδιά. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, σε αυτό. Αυτό με τις κλειστές κάμερες, τα παιδιά που δεν παρακολουθούν, έχουν κλείσει τις κάμερες και δεν ξέρουμε τι κάνουν εκείνη την ώρα και αν παρακολουθούν. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ανοιχτές οι κάμερες, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ανοιχτές οι κάμερες. Νομίζω αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι για να μην εκτίθενται τα παιδιά στην έκθεση, στο περιβάλλον. Δεν είναι ποτέ ανοιχτές, δηλαδή. Δεν είναι ποτέ ανοιχτές οι κάμερες των παιδιών. Να σας πω. Ναι, πείτε. Ωραία, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ωραία. Δεν ανοίγουμε τις κάμερες για πρακτικούς λόγους, επειδή δεν το σηκώνει το σύστημα. Αν ανοίξουν όλα τα παιδιά τις κάμερες και χάνεται το σήμα, δεν έχουμε καλό ήχο. Οπότε φανταστείτε όμως ότι δεν ανοίγουν ούτε οι εκπαιδευτικοί τις κάμερες. Βλέπουν ένα τοίχο. Οπότε προσπαθούμε και κάνουμε συνέχεια διαμοιρασμούς. Οι διαμοιρασμοί όμως πάντα δεν πετυχαίνουν, γιατί κατά το διαμοιρασμό μπορεί να κολλήσει και να έχουμε προβλήματα ήχου, αλλά είναι και για πρακτικούς λόγους και για τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, προστατευόμαστε με αυτόν τον τρόπο έτσι. Δεν είναι και το καλύτερο αυτό, να μιλάς σε μια οθόνη χωρίς να βλέπεις τίποτα και οι άλλοι επίσης να μην βλέπουν... Κάποιοι την ανοίγουν με δική τους ευθύνη εκπαιδευτική. Η προτροπή που έχουμε από τους σχολικούς μας συμβούλους είναι να έχουμε και εμείς κλειστή την καμερά μας και τα παιδιά. Κάποιοι βέβαια τολμούν και την ανοίγουν. Είναι σαν να μιλάτε στο τηλέφωνο δηλαδή. Αυτό δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Πολλά παιδιά σας πληροφορώ ότι συνδέονται με το σταθερό, διότι το σπίτι τους δεν έχει καλή σύνδεση. Δεν ακούνε, έχουν τρομερό άγχος, αισθάνονται προδομένα, έχουν πολλή απογοήτευση. Πολλές φορές μας φωνάζουν εμάς, κυρία, δεν σας ακούω. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το μάθημά μας πιο ενδιαφέρον. Έχουμε και εμείς τρομερό άγχος και να κάνουμε διαμοιρασμούς της οθόνης. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να κολλάει, να μην ακούγεται, να δυσκολεύει κάποια παιδιά. Και είναι συγκεκριμένα πολλές φορές τα παιδιά που δεν έχουν καλή σύνδεση. Ξέρουμε δηλαδή ότι ο Γιώργος
θα μπαινοβγαίνει, δεν θα ακούει, θα προσπαθεί, είναι μεγάλη πληγή. Και γι' αυτό νομίζω ότι το Υπουργείο θα έπρεπε να μοιράσει μία ταμπλέτα. Την πιο φτηνή ταμπλέτα. Ποιο ευρώ. Σε όλους τους μαθητές και να μην συνδέονται με τα κινητά. Βλέπουμε ότι τρία παιδιά είναι με... γιατί αυτό φαίνεται, έτσι. Τρία παιδιά είναι με υπολογιστή και τα υπόλοιπα είναι με κινητό, φαντάζεστε, 7 ώρο πάνω σε ένα κινητό. Και σύνδεση. Εμείς είμαστε 6 άτομα μέσα στην οικογένεια και, έχουμε ταυτόχρονη σύνδεση τα 5. Ευτυχώς το δημοτικό είναι στις 2. Ευτυχώς. Και απευθύνθηκα και εγώ στο δημοτικό. Κάποια στιγμή το δημοτικό ήταν πρωινή βάρδια. Απευθύνθηκα στο διευθυντή. Δεν έχουμε εξοπλισμό. Και μου απάντησε ο διευθυντής, εδώ δεν έχουμε εξοπλισμό να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς. Θα δώσουμε σε σένα, στο παιδί. Έπρεπε δηλαδή αυτό να ήταν βασική προϋπόθεση για την τηλεκπαίδευση. Σύνδεση και μία ταμπλέτα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μιλάμε για τηλεεκπαίδευση, μιλάμε κάτι άλλο τώρα. Αυτό, αν δεν υπάρχει σύνδεση καλή και μέσα για να, τα παιδιά να παρακολουθούν όλα, τι κάνουμε. Ξέρω εγώ. Τι να σας πω. Δύσκολα πράγματα. Δεν είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις. Είμαστε... Η κυρία Λινού από την αρχή, επιδημιολόγος, είχε συστήσει για να έχουμε ισότητα ευκαιριών και να μην δημιουργηθεί όλο αυτό το άγχος. Ένα χρόνο μετά δεν έχουν μοιραστεί ακόμα στα παιδιά μας μέσα εξοπλισμού. Είναι ακριβώς ένα χρόνο μετά. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχετε δίκιο. Και όλοι οι εκπαιδευτικοί έχετε δίκιο. Και γι' αυτό και για το ότι συνδέσεις δεν υπάρχουν αρκετά τάμπλετ μέσα. Πολλά παιδιά μπαίνουν σε όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή γιατί και πολλές από τις επόμενες εισηγήσεις αυτού του κύκλου θα αναφερθούν οι συνάδελφοι πιο συγκεκριμένα τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε όλα αυτά έτσι δεν λύνονται. Όλα μαζί αυτή τη στιγμή όμως θα έχουμε την ευκαιρία συντοχωρώνω λιγάκι όλα αυτά να τα συζητήσουμε, να τα σκεφτούμε και να τα απαντήσουμε. Η κυρία Κουσιάδα ρωτάει για τις μακροπρόθεσμες ψυχολογικές επιπτώσεις της καραντίνας. Δεν τις ξέρουμε, θα τις μελετήσουμε και αυτές και θα τις δούμε. Υποψιαζόμαστε διάφορα πράγματα, σίγουρα κάποιους θα επηρεάσουν περισσότερο και άλλους λιγότερο. Όλα αυτά που είπαμε πριν, δεν επηρεάζονται όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο βαθμό. Θα δούμε τι θα μας αφήσει όλη αυτή η ιστορία, πόσο πιο όριμους θα μας κάνει ή πόσο πιο θυμωμένους θα μας κάνει όλη αυτή η ιστορία στο τέλος. Αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη, γιατί ακόμη είμαστε μέσα στο πρόβλημα. Θα δούμε πότε θα τελειώσει και θα δούμε τι θα μας αφήσει. Και να δούμε και πόσο θα κρατήσει, βασικά αυτό είναι. Αν ήταν κάτι που ξέραμε ότι τελειώνει κάποια στιγμή, σύντομα, να πούμε, θα ανασυντάξουμε δυνάμεις, θα προχωρήσουμε. Τώρα ακόμη είναι πολύ αβέβαιη η κατάσταση. Απλά νομίζω ότι το να είμαστε απλά εκεί, να το παρατηρούμε, να φουγκραζόμαστε, να είμαστε κοντά σε αυτό που συμβαίνει και, έτσι, και με την αισιοδοξία ότι θα τελειώσει όλο αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να επανερχόμαστε. Και αν κάτι μας προβληματίζει, αν κάτι μας δυσκολεύει, αναζητούμε βοήθεια. Από τους φίλους μας, από τους συγγενείς μας, από την οικογένειά μας και αν χρειαστείτε και από τους ειδικούς, το πιο σπουδαίο πράγμα είναι το να καταλάβουμε ότι τώρα εδώ ζορίζομαι και θέλω μια βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα και από το Facebook έτσι, μια παρατήρηση που φέρνει έτσι, μια εκπαιδευτικός που μου έφεραν εδώ ότι δυστυχώς, λέει, είναι λίγοι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τεχνολογία για να κάνουν πιο ενδιαφέρον το μάθημα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κουράζονται. Και αυτό φέρνει έτσι αδιαφορία και άρνηση. Νομίζω, λέει, είναι ένα σημείο που πρέπει να βελτιώσουν οι εκπαιδευτικοί. Όντως, καλό να βρούμε τρόπους. Καταλαβαίνω όμως πολύ και εκπαιδευτικούς που μπορεί να μην έχουν πολύ, ας το πούμε έτσι, σχέση με την τεχνολογία. Όλο αυτό έγινε πάρα πολύ ξαφνικά, έγινε πάρα πολύ απότομα. Έτσι, και για τους εκπαιδευτικούς είναι έτσι, μια φάση που πρέπει να περάσουν, να προσαρμοστούν έτσι, σε όλο αυτό. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όσο περισσότερο έτσι, παίρνουμε, ακούμε μια ιδέα, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο,
που εμάς μας κάνει νόημα και δηλαδή να το δούμε πιο πολύ ως μια αφορμή εκπαιδευτική εκείνη, έτσι, να το χαίρονται και να δοκιμάσουν πράγματα και να το δουν έτσι ως μια πρόκληση και όχι ως κάτι απειλητικό. Έτσι, υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία στο TED, δεν ξέρω αν το ξέρετε, μια πολύ ωραία πλατφόρμα έτσι, που έχει πολύ ωραίες ομιλίες έγκυρες από διάφορους επιστήμονες κτλ. Όπου σε λίγο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν έτσι, την έρευνά τους ή την ιδέα τους με γλαϊκευμένο τρόπο. Και έλεγε εκείνη χαρακτηριστικά για το στρες ότι δεν είναι κακό να χωνόμαστε. Χρειάζεται απλά, αντί να το δούμε ως απειλή, που η απειλή είναι αυτή που ενεργοποιεί το σύστημα του στρες, να δούμε αυτό που συμβαίνει ως πρόκληση. Είναι μια πρόκληση. Να γίνουμε καλύτεροι, να μάθουμε κάτι καινούριο, να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Αν δούμε όλο αυτό σαν πρόκληση, αλλάζει και ο τρόπος που ανταποκρίνεται και το σώμα μας αυτό. Έτσι. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι είναι πολύ διαφορετικός ο δικός μας ο ρόλος των ειδικών της ψυχικής υγείας από των εκπαιδευτικών. Δεν έχουμε εμείς τις λύσεις στα δικά σας θέματα και στους τρόπους διδασκαλίας. Σε καμία περίπτωση, δηλαδή, θα ήταν και δεν είναι σωστό να προτείνουμε εμείς λύσεις. Εμείς ένα γενικό περίγραμμα μπορεί να έχουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα, πείτε μας τρόπους κλπ. Νομίζω ότι μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα θα προκύψουν αυτές οι απαντήσεις και αυτές οι λύσεις. Κάποιοι λένε και μόνοι τους ψάχνονται. Κάποιοι επίσης λένε ότι εγώ ως εκπαιδευτικός κρατάω ανοιχτή την κάμερα και πολύ καλά κάνει κατά την άποψή μου. Εμείς μπορούμε να ξέρουμε μόνο τις ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση, να τη μελετάμε και ίσως να προτείνουμε κάποιες πολύ γενικές λύσεις. Αλλά επιμέρους θέματα, πώς να ζωντανέψει το μάθημα, πώς να γίνει. Αυτά που σας είπε η κυρία Σοφιανοπούλου, νομίζω, μέχρι σε εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω είναι θέμα των εκπαιδευτικών να βρούμε πιο συγκεκριμένες και πιο απτές λύσεις και προτάσεις για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες. Πρέπει να υπάρχει ειδική εκπαίδευση εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς. Και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν και μεταπτυχιακά προγράμματα, παρακολουθούν για την ψυχική υγεία, για ψυχολογικές διαταραχές των παιδιών. Είναι αρκετά ενημερωμένοι πλέον. Δεν είναι όπως πριν από μερικά χρόνια που σπάνια έβλεπες έναν εκπαιδευτικό να είναι ευαισθητοποιημένος και να ασχολείται έτσι, με τέτοιου είδους θέματα. Επομένως, καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Μας έρχεται τώρα αυτή η πολύ μεγάλη δυσκολία. Νομίζω όμως ότι βρίσκουμε τρόπους να την ξεπερνάμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δηλαδή. Η ικανότητα προσαρμογής, νομίζω, των ανθρώπων έχει αποδειχθεί μέσα στα βάθη των χρόνων. Και αυτή είναι μια δυσκολία την οποία θα την αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ναι. Πολλές φορές βρίσκομαι στο δίλημα να συζητήσουμε με τα παιδιά για την πορεία της πανδημίας, έστω και σε τοπικό επίπεδο. Αν έχουμε κρούσματα, αν δεν έχουμε, να προσέχουμε τα μέτρα. Και απ' την άλλη φοβάμαι μήπως αγχώνω. Δηλαδή, εσείς τι συστήνετε? Και πιστεύω... Δεν κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι. Δηλαδή, να τους μιλάμε για τα μέτρα. Ας πούμε ότι σε τοπικό επίπεδο έχουμε μία έξαρση ή μία εστία. Εγώ πολλές φορές θέλω να τους πω, παιδιά, προσέχετε, έχουμε κρούσματα, τα λίμματα, ας πούμε, έδειξαν αύξηση 600% από την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι και κάτι που τα ενδιαφέρει, φαντάζομαι, και για λόγους προφύλαξης, για λόγους πρόληψης. Ή τα αγχώνουμε περισσότερο με το να τα ενημερώνουμε για κάτι που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν ακριβώς, δεν έχουν ακριβή εικόνα. Εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών. Έτσι. Μιλάω για το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο μιλάμε κανονικά. Όπως μιλάμε στους μεγάλους ανθρώπους, γιατί είναι σε θέση να τα καταλάβουν. Δεν είναι ανάγκη να λέμε και κάθε τόσο να προβάλλουμε νούμερα, αλλά ότι υπάρχει μια δυσκολία και ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και εκείνο για να μην κινδυνεύουμε εμείς και οι δικοί μας, κυρίως οι δικοί μας άνθρωποι μεγάλοι που είναι στο σπίτι, γιατί αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από τα παιδιά. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά και να φροντίζουν να μην αρρωστήσουν οι γονείς και οι παππούδες. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε ούτε να το κρύψουμε, ούτε να το αποσιωπήσουμε. Πρέπει να ενημερώνουμε τα παιδιά και πρέπει τα παιδιά να ξέρουν
ξέρουν δηλαδή τώρα. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κανένα παιδί που να μην ξέρει τι γίνεται αυτό τον καιρό και πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να ενημερώνουν τα παιδιά. Τώρα, στο δημοτικό, στα παιδιά του δημοτικού, στην πρώτη, δευτέρα, κάπως αλλιώς τα ενημερώνουμε και σας πληροφορώ ότι βλέπω, έρχονται παιδάκια στο ιατρείο μας, στα ιατρία μας, μικρά, πρώτης, δευτέρας, δημοτικού, ακόμη και παιδάκια με αυτισμό και έρχονται πάρα πολύ συμμορφωμένα με τη μάσκα τους και, και καθαρίζουν τα χέρια τους με το αντισηπτικό που έχουμε πάντοτε στο γραφείο και τηρούν όλους τους κανόνες και τις αποστάσεις και είναι πολύ συνεργάσιμα. Περισσότερο βλέπουμε γονείς που δεν συμμορφώνονται παρά παιδιά, σας πληροφορώ. Τα παιδιά έρχονται όλα με τη μάσκα, ανεξαρτήτως ηλικίας, βέβαια δεν μιλάμε για πολύ μικρά, ας πούμε, 3 χρονών, σε αυτά είναι πιο δύσκολα, αλλά ακόμη και τα παιδιά του νηπιαγωγείου έρχονται με τη μάσκα τους κανονικά. Πολλοί γονείς τους πέφτει η μάσκα, φεύγει από τη μύτη, κατεβαίνει στο σαγόνι, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Περισσότερο από τους γονείς έχουμε τέτοια συμπεριφορά παρά από τα ίδια τα παιδιά. Άρα τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα. Όπως επίσης, φαντάζομαι αν είστε εκπαιδευτικός που είστε, νομίζω, θα ξέρετε για την εκπαίδευση που κάνουν στους σεισμούς, στα σχολεία. Τα παιδιά είναι πολύ συμμορφωμένα σε αυτό. Σε ό,τι δοκιμαστικά έχουν κάνει και στα σχολεία μετά από αυτές τις εκπαιδεύσεις, τα παιδιά συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά. Και ακόμη και στους σεισμούς συμπεριφέρονται πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από ό,τι οι ενήλικες. Που σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο εύπλαστα και μπορείς πιο εύκολα να τους μεταδώσεις υγιείς απόψεις και θέσεις. Επομένως, μην φοβάστε να μιλάτε στα παιδιά. Αλλά δεν είναι ανάγκη να τα πανικοβάλλουμε. Φυσικά δεν θα λέμε ότι πεθαίνουμε τώρα, τρελαθήκαμε κλπ. Με ήρεμο τρόπο, με ψυχραιμία, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Αυτό είναι όλο. Θα το περάσουμε και αυτό. Και έτσι, ένα τελευταίο με αφορμή αυτό που είπατε, κύριε Κουμούλα, και η συνεχή έκθεση στην τηλεόραση, σήμερα 3.000 κρούσματα, 2.500, 3.500, και η υπερβολική πληροφόρηση έτσι, δεν βοηθάει, περισσότερο πανικοβάλλει. Και λέτε να τους μιλήσουμε που τώρα στην περιοχή μας έγινε αυτό. Πάντα έχουμε στόχο. Τι στόχο έχουμε, θα πω αυτή την πληροφορία για ποιο λόγο. Αν ας πούμε το παιδί μου δεν συμμορφώνεται και μπορεί να του πω ότι στην περιοχή μας έτσι, έχουν αυξηθεί μέσα από τα λίμματα, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί και πρέπει να προσέχεις, ναι. Αλλά σε ένα παιδάκι που ήδη φοράει τη μάσκα του, ήδη πλένει τα χέρια του, δηλαδή έχει συμμορφωθεί και έχει καταλάβει με ποιο κανόνα είμαστε ασφαλείς, το να συνεχώς να βρούμε. Σήμερα τα λίμματα ήταν τόσο και η περιοχή μας έχει τόσα κρούσματα. Και ο παππούς του Μανολάκη. Είναι μια πληροφορία που δεν έχουν τι να την κάνουν. Τους αγχώνει πάρα πολύ. Δεν έχουν τους μηχανισμούς έτσι που έχουμε εμείς. Αυτό χρειάζεται να το έχουμε κατά νου. Οπότε, ναι, μην δίνουμε μια πληροφορία, αλλά δίνουμε πληροφορία με ένα στόχο. Και ο στόχος είναι, okay, θα είμαστε ασφαλείς να κάνουμε 1, 2, 3. Και that's it. Δεν χρειάζεται το παραπάνω. Αυτό είναι. Και αυτό κάποια στιγμή θα περάσει και θα τελειώσει. Και έλα να φανταστούμε. Τι θα κάνουμε του χρόνου, τι θα γίνει του χρόνου, πώς θα είναι τα πράγματα. Έτσι, να έχουμε πάντα ένα ελπιδοφόρο μήνυμα μέσα από αυτό και μια αισιοδοξία. Που υπάρχει αισιοδοξία. Θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και νομίζω ότι με αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνεί η κυρία Κουμούλα, σιγά σιγά να κλείσουμε. Νομίζω είδα και την κυρία Λεβαντή που σημαίνει. Ωραία. Οδεύοντας προς το τέλος, ήθελα να πω και εγώ στην κυρία Κοθρά, αν το λέω σωστά, επειδή ρώτησε αν θα υπάρξουν στις επόμενες συναντήσεις πιο συγκεκριμένα εργαλεία που θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς. Ναι, θα υπάρξουν σε επόμενες συναντήσεις. Μπορείτε να το δείτε και από το πρόγραμμα, αυτό λίγο έτσι να διευκρινίσουμε. Και επειδή βλέπω έτσι και στο chat έχετε προσπαθήσει να απαντήσετε και τα περισσότερα σχόλια, αν υπάρχει κάποια τελευταία τοποθέτηση από κάποιον, αν θα ήθελε να πει έτσι κάτι, προτού σας καληνυχτήσουμε και προτού σας ευχαριστήσουμε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ναι. Είναι, βασικά είναι η ίδια ερώτηση που έχει κάνει και η κυρία Αδαμοπούλου. Αν στις επόμενες δύο συναντήσεις... Ανοίξτε παρακαλώ να σας βλέπουμε. Α, συγγνώμη. Καλό θα είναι. Είναι εγώ που έγραψα για την αμηχανία. Γεια σας. Από Σπάρτη είμαι. Καλή δύναμη σε όλους.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή βλέπω εδώ το πρόγραμμα, είμαι εκπαιδευτικός, αλλά λέω ότι η επόμενη και η μεθεπόμενη συνάντηση απευθύνεται σε γονείς και θα γίνει στα αγγλικά. Θεωρείτε απαραίτητο να παρευρεθούμε εμείς στην επόμενη συνάντηση και στη μεθεπόμενη? Θα σας πω, μπορείτε να βρίσκεστε σε κάθε συνάντηση ανοιχτά, είτε είστε γονιός, είτε εκπαιδευτικός, είτε και τα δύο. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Το γεγονός ότι λέμε ότι απευθύνεται περισσότερο σε εκπαιδευτικούς ή γονείς είναι καθαρά ότι μπορεί έτσι κάπως είναι μοιρασμένα και κάποιο μικρότερο ενδιαφέρον να είναι προς τη μία ή την άλλη ομάδα. Αλλά δεν αποκλείουμε να είστε σε όλα. Θα είναι στα αγγλικά γιατί οι ομιλητές μας είναι Άγγλοι. Θα έχουμε όμως σχολιασμό στα ελληνικά και τις δύο μέρες. Και φυσικά μπορείτε και τα σχόλιά σας να τα στείλετε στα ελληνικά, να τα μεταφέρουμε. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ναι, βλέπω ότι είναι η κυρία Σοφιανοπούλου στην επόμενη. Η κυρία Σοφιανοπούλου θα κάνει τον ελληνικό σχολιασμό τη Δευτέρα. Ναι, ακριβώς. Okay. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ κάτι τελευταίο να πω πριν κλείσουμε, έτσι σαν έτσι μήνυμα να πάρετε μαζί, να φροντίσετε πρώτα απ' όλα τον εαυτό σας, γονείς και εκπαιδευτικοί, γιατί τα παιδιά σας χρειάζονται, είτε αυτά είναι τα παιδιά σας, είτε αυτά είναι οι μαθητές σας. Και να στηριχτείτε και να ζητάτε βοήθεια και να έχετε δίκτυα κοντά σας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν ξέρω, κυρία Κουμούλα, έτσι. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Για τις επόμενες συναντήσεις θα έρχονται link ή θα μπαίνουμε στο ίδιο? Βεβαίως, κάθε φορά θα λαμβάνετε link στο email την μέρα του σεμιναρίου, αλλά βεβαίως θα μπορείτε κάθε φορά και από την ιστοσελίδα ή και το Facebook ή το YouTube να το παρακολουθείτε ελεύθερα. Εάν δεν μπούμε σε κάποιο σεμινάριο γιατί θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ελεύθερα και ανοιχτά όλες οι συναντήσεις μας. Οπότε το κρίνετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όλους τους συμμετέχοντες και για τα πολύ καλά τους λόγια στο chat. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς εσάς για το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κουμούλα που ήταν απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και την φίλη μας, τη φίλη του Ιδρύματος, την Κατερίνα Σοφιανοπούλου. Δεν είναι ότι εσείς δεν είστε φίλοι, αλλά το ξέρουμε από πολύ μικρό το κορίτσι αυτό. Κυρία Κουμούλα, η συμμετοχή σας ήταν πάρα πολύ σημαντική για μας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς. Κατερινάκη, σε φιλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κυπαρή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε αυτόν τον κύκλο. Να είναι ένα κύκλο έτσι που να είναι για όλους έτσι χρήσιμος, να πάρουν πράγματα και να στηριχτούμε μεταξύ μας. Μακάρι. Πολύ ωραία η φορμή αυτή. Και να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα, εκτός της Τετάρτης, έχουμε δύο εμβόλυμες συναντήσεις Δευτέρα-Τρίτη. Μόνο για την επόμενη εβδομάδα θα γίνει αυτό. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά με τις Τετάρτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.